αν πολλές φορές λέμε ότι το sequel μιας ταινίας, δηλαδή η δεύτερη της κατά κάποιο τρόπο συνέχεια, ενδεχομένως να μην είναι αντάξια της πρώτης, τότε τι μπορεί να συμβεί όταν μια σειρά τέλος πάντων ταινιών φτάνει και σε τρίτη συνέχεια. Θυμάσαι ποτέ στη ζωή σου το τρίτο μέρος μιας τριλογίας να έχει εντυπωσιάσει, να έχει, που είσαι και άνθρωπος του κινηματογράφου, κινηματογράφου. Έτσι να μιλάμε σωστά, mundial κινηματογράφος. Θυμάσαι το τρίτο μέρος μιας σειράς τέλος πάντων κινηματογραφικής? Μόνο η επιστροφή του βασιλιά, κύριε Μπάμπη. Μόνο η επιστροφή του βασιλιά. Στο Lord of the Rings. Στο Lord of the Rings. Είτε ναι. Το καλύτερο δηλαδή. Όχι, για μένα, για πολλούς. Για πολλούς, για πολλούς. Να πούμε ότι η εκπομπή που ακούτε αυτή τη στιγμή μεταδίδεται σε επανάληψη, είναι χτεσινή. Ό,τι και να γίνει θα αποτύχουμε παταγωδώς, είναι δεδομένη η αποτυχία μας, αλλά όπως και να έχει, εδώ είμαστε. Γι' αυτό ήρθαμε, για να για να αποτύχουμε την αποτυχία. Με ταμπέλα λοιπόν σήμερα πάνω. Πού το σκέφτηκες, ρε Μπάμπη? Είναι δυνατόν, ρε Μπάμπη? Άμα είσαι χιουμορίστας, άμα είσαι χωρατατζής, με ταμπέλα πάνω loser. Κυρίες και κύριοι, για τρίτη συνεχόμενη ημέρα στα στούντια του Λόγου, επειδή δεν είναι επανάληψη, είναι πραγματικότητα. Εσείς το ζητήσατε, σπάσατε τηλέφωνα. Δηλαδή εγώ, επειδή κανένας δεν ερχότανε στο πρωινό και βρήκα αυτόν τον καημένο τον άνθρωπο που ήρθε να ξεκουραστεί. Ήρθε στην ερωτική Θεσσαλονίκη, στην ύφη του Θερμαϊκού. Να τα πω όλα σήμερα. Ναι. Και για τρίτη συνεχόμενη ημέρα ήρθε για διακοπές, δεν να ξεκουραστεί. Ήρθε λίγο να αδειάσει το μυαλό του και τον σηκώνουμε από τα πρωινά ή τον βάζουμε να το παίρνει σε ρί. Και να έρχεται στα στούντια του Λόγου επειδή. Πρόσεχε τι έφιασε λοιπόν. Κάποτε είχε πει στο τηλέφωνο ότι όνειρό σου. Εντάξει, είναι να παρευρεθεί. Ήτανε, το παρακάναμε. Θα δούμε, θα δείξει. Θα δείξει, κυρίες και κύριοι, του μαγικό στο Ρόντος για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Σαν χρονιά είναι. Κάθε μέρα. Κοιτάμε την κάθε μέρα σαν χρονιά είναι. Σαν να περνάει ένας χρόνος είναι. Τόσο πολύ με αισθανόμαστε την απώλεια μέχρι να ξαναβρεθούμε κοντά σας. Πώς το σώζησε. Είδες το πράγμα. Λίμπερο 107,4, λόγο επειδή σας καλημερίσουμε σε ακόμη ένα πρωινό που δεν ξέρουμε πού θα μας οδηγήσει. Και θα κάνουμε την έναρξη με την πρώτη γραμμούλα. Δεν ξέρω, μας περίμενε, μας το κλείσε. Έτσι ξεκινάμε. Αυτός καλά. Δεύτερη ήχος. Γραμμούλα, καλημέρα σας. Καλημέρα, Μπάμπη. Καλώς τον. Νίκος, μπασκετικός παουτσής. Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Μια χαρά. Λοιπόν, παίρνοντας αφορμή από μια εκδήλωση που ήμουν χθες για τα 40 χρόνια του σεισμού, δεν ξέρω. Θυμάσαι καθόλου τον σεισμό, ήσουν πολύ μικρό? Τόσο μεγάλο, ρε, εσύ. Δεν γεννήθηκα καν τότε, ρε παιδιά. Δηλαδή, έλεος, με έχουν πει, λοιπόν, με έχουν πει 42 χρονών, 43, φίλοι μου, με έκανε για 43 χρονών, 42, είναι δυνατόν? Άντερ 40 είσαι. Άντε ρε παιδιά, τόσο μεγάλος μοιάζω, εκτός αν η εμπειρία μου, ας πούμε, και όλη μου η τέτοια. Λοιπόν, μία ερώτηση προς ναι. Το λαό του Λόγου επειδή. Έτσι. Τι μάτς έδειχνε εκείνη τη στιγμή η τηλεόραση την ώρα του σεισμού, μαγνητοσκοπημένο από το Μουντιάλ της Αργεντινής? Έχω ακούσει τις διηγήσεις, Εγώ βαριόμουν να το δω, είδα λίγο και εκείνη τη στιγμή πήγαινα για ύπνο 11 και 10. Σαν σήμερα, 40 χρόνια συμπληρώνεται, σαν σήμερα από τον σεισμό της Θεσσαλονίκης. Αλλά τα θυμάμαι σαν τώρα. Πόσο ήσουνα τότε? 13. Ήσουνα, το έχεις τα χρονάκια σου, δηλαδή κανονικότατα. Επίσης έχω να διαμαρτυρηθώ για την απουσία γυναικών που έχουν εξαφανιστεί από την εκπομπή. Εσείς τις εξαφανίσετε με τα ποδόσφαιρα και με τις καλαθόσφαιρές σας. Δεν τις εξαφανίσω εγώ. Έρευνες μηδέν. Ναι. Επίσης διαμαρτύρομαι εντόνως γιατί έδειξε μαύρη πέτρα και η Βουγιούκα η οποία έκανε προβλέψεις κάποτε. Και τη δε Δευτέρα έκανε απολογισμό των προβλέψεων. Έτσι. Αυτό το λόγο επειδή θέλουμε. Καλαξίτσα, Ντάντζελο, Τοκμακίδου, Αναστασία, Αναστάσα, αυτή πρέπει να την άκουσα πριν κανένα. Ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα. Ό,τι το παλμαρέ εδώ τον. Οι υπόλοιπες έχουν ρίξει μαύρη πέτρα. Μαύρη και πέτρα. Μία που ήταν την πρώτη χρονιά και μετά από εκεί και πέρα ζει στην Αθήνα, πώς τη λέγανε? Η Τριγωνίδου που είναι στο Έψιλον, στην καινούριο. Η Φωτιάσα. Ποια άλλη είναι στην Αθήνα? Η Λαμπρίνα. Πολλές πήγαν στην Αθήνα. Αυτή πρέπει. Είδες, ναι. Και αν έχουν περάσει γυναίκες από τα χέρια μου, που λέει και ο Σταύρος ο Τσιόλης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον μπάσκετ δεν έχει τίποτα. Δεν ξέρω, δεν σχολίασε κανένα στην κλίση των εθνικών ομάδων που πάλι οι φίρμες έριξαν μαύρη πέτρα. Γιατί έχει εθνικές ομάδες τώρα στον μπάσκετ? Για ποιο λόγο?
Για ποιο λόγο έχει εθνικές ομάδες στον μπάσκετ? Δεν έχουμε πει. Για ποιο λόγο έχει? Έχει ακόμα προκριματικά. Για τα προκριματικά του παγκόσμιου της Κίνας το 2019. Καλά, εντάξει. Έχουμε μουντιάλ, εσύ, και θα ασχοληθούμε με τα προκριματικά του μπάσκετ. Εντάξει, εμείς τη Σπυριάρα θα ασχολούμαστε με τη Σπυριάρα τώρα, τι θέλετε. Είσαι αρρωστάκι, είσαι αρρωστάκι. Είμαι σίγουρος ότι τελικό μουντιάλ μπάσκετ να έχει στη μία τηλεόραση και πάω κολοπετινίτσα Europa League πρώτο γύρο, θα είναι η τηλεθέαση 1-99, έτσι δεν είναι? Και μετά μου θες να ξαναρθούν οι γυναίκες στο στούντιο να μ' ακούνε το πάω κόρυφος, ας πούμε. Έρχονται εδώ τα κορίτσια και τα κάνουμε να βαριώσαντο. Κανονικά. Τίποτα. Καψιμή γίναμε. Επίσης, βάλε να δεις το αποχαιρετιστήριο καλάθι. Η Ρεάλ πήρε το πρωτάθλημα στο μπάσκετ στην Ισπανία. Μάλιστα. Το αποχαιρετιστήριο καλάθι του Ντόνσιτς που έχει κάνει χαζή την Μπασκόνια και το βάζει με το ένα πόδι τρίποδο. Πού πηγαίνει τώρα Ντόνσιτς, NBA δεν πηγαίνει? Ο Ντόνσιτς είναι φαβορή για τη διάδα τριάδα του draft στο NBA. Βέβαια έχει δυο μαυράκια πολύ καλά που λένε θα του πάρουν την πρωτιά. Διαφωνώ εγώ, διότι ο Ντόνσιτς έχει δώσει ήδη εξετάσεις σε φοβερό επίπεδο. Ενώ όπως και να το κάνουμε, πλέον η Ευρωλίγκα από το Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα είναι πολύ καλύτερη. Μάλιστα. Διαφωνώ, δεν έχει σημασία. Νάτος. Εδώ η μπασκετική. Απλώς τρέχουν και πηδάνε εκεί. Ο Ντόνσιτς ξέρει για τακτική και τέτοια. Λίγο να γυμναστεί ο Ντόνσιτς και θα γίνει παιχταράς. Λίγο το έχεις να... Για επίπεδο παίζω NBA αύριο και κάνω... Παίζω με ρόλο, έτσι, όχι απλώς παίζω. Ναι. Απλώς παίζουν και ο Τούρκος, δεν ξέρω αν βλέπατε το Cleveland, ο Τούρκος που ήταν 10ος παίχτης έπαιζε 2 λεπτά όταν χάναν 30 πόντους. Εγώ μιλάω να παίξει και να είναι παράγων. Μάλιστα. Έγινε, σε ευχαριστούμε Νικό. Φιλιά, φιλιά, τσάου, καλημέρα, καλημέρα. Έτσι, σε μουντιαλικούς ρυθμούς ξεκινήσαμε με μπασκετάκι. Ο καθένας με τον πόνο του, που λέει και ο Στέλιος ο Καζατζίδης. Και εσύ μπασκετικός δεν είσαι? Νάτος, και άλλος μπασκετικός εδώ, τη μαγευτική μας Ιεράπετρα. Όφι, όμιλος φίλων, Ιεράπετρα είναι. Διαρκεία στους Ράπτορες. Καλά, τους στο Ρόντο. Διαλύθηκαν αυτοί, δεν διαλύθηκαν? Οι Βανκούβερ, ποιοι διαλύθηκαν? Το Vancouver μεταφέρθηκε στο Grizzlies, στο Memphis, άλλαξε τοποθεσία εκεί στα NBA. Δεν αμφιμή, άλλαξε ΑΕΠ, ΑΕΠ, Grizzlies. Το λες και έτσι. Έτσι, καλημέρα στην γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς το να, καλώς το να. Εγώ διαφωνώ σε όλα με τον προηγούμενο, από το Α μέχρι το Μέγα. Μάλιστα. Λοιπόν, το Ρόντε... Τριλογία Εμμανουέλα, φίλε μου. Δεν τα βλέπω εγώ αυτά. Ναι, θα μπορούσε να πεις ότι το 3 ήταν καλύτερο, δηλαδή από όλα τα δύο που προηγήθηκαν. Τέλος πάντων, λοιπόν, να πω ότι χθες ο Σούλης Παπαδόπουλος της Ισπανίας, που είναι προπονητής στην Αίγυπτο, αργά ξύπνησε να βάλει τον Νουάρντα. Μας έσπασε τα νεύρα. Έτσι. Και τον άλλον εκεί, τον δίθεν παιχταρά της Λίβερπουλ. Τελά βρε τώρα βρε. Τον Αθανασιάδη της Λίβερπουλ. Καλά τα λέει ο κύριος. Έτσι, ναι. Λοιπόν, και να πω για το σεισμό, ότι ο προηγούμενος έβαλε να δει την ταινία με το Φούντα. Ναι. Ποιο μάτς έδειχνε? Δεν θυμάμαι, έπαιζα φάπες με την αδερφή μου. Πρέπει να ήταν το Περού. Με κάτι άλλο, ήταν το 78, Μπάμπη, που ήταν η πρώτη χρονιά που είδα σε έγχρωμο. Όχι στο σπίτι μας, επόμενη μεθεπόμενη. Νομίζω ότι παίζει να ήταν και η πρώτη χρονιά που τα δείχνει απευθείας στα μάτς, ή είχε δείξει και το 74 απευθείας? Το μάτς ήταν γύρω στις 10.30. Ναι, σίγουρα ήταν μαγνητοσκόπηση, γιατί είχε διαφορά ώρας με την Αργεντινή. Σίγουρα ήταν μαγνητοσκόπηση. Όχι, υπήρχαν κάποιοι αγώνες, έδειχνε κάποιους απευθείας. Γιατί ήταν μέρας εκείνος. Ναι. Οπότε δεν θυμάμαι τώρα. Οι παλιότεροι μπορεί να μας βοηθήσουν. Μπορεί να μας βοηθήσουν. Μια... Παλιότεροι, ναι. Εγώ θα πει δυστυχώς. Μάλιστα. Λοιπόν, χάσαμε την πολυκατοικία τότε. Με το ζαχαροπλαστείο κάτω, το συγκεκριμένο, που πολλά ακούστηκαν. Πολλά ακούστηκαν, βεβαίως. Οι δίκες δεν κατέληξαν πουθενά. Πού περιμένεις, ναι. Και ήταν το μοναδικό μέρος όπου υπήρχαν ανθρώπινες απώλειες στην πόλη. Μόνο εκείνη η πολυκατοικία είχε. Μόνο εκείνη η πολυκατοικία, ναι. Ναι. Από μια κολόνα, γενικώς. Και αυτό λέει πάρα πολλά. Μάλιστα. Να πω ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Βεβαίως. Και μετά την τελευταία αναφορά του Μπαρμπαρούση και του Μιχαλολιάκου, πιστεύω ότι ο επόμενος αρχηγός της Χρυσής Αυγής
Θα είναι ο κόκορας του Αρκά. Μάλιστα. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Γεια. Καλημέρα, καλημέρα. Γιατί και ο φίλος μας ο Τωρόντος, δεν γνωρίζω εδώ, ως κριτικός, γιατί ιδιαίτερο έχει σημερινή ημέρα, σαν σήμερα το 1978, στις 11:05, σημειώνεται σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, συγκλονίζει τη Θεσσαλονίκη, με επίκεντρο 35 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της πόλης, στο χωριό Προφήτης, τίποτα δεν είναι τυχαίο, στη λίμνη Βόλβη. Να τη λίμνη Βόλβη που για ακόμη μια φορά έμελε να παίξει καταλυτικό ρόλο σε εξελίξεις. Τέτοια λέγε μου μπάμπη, είμαστε στον έκτο όροφο, έτσι γίνει κανένα σεισμός, τώρα τελείωσα. Δεν μασάμε, δεν μασάμε. Είχε διάρκεια 15 δευτερόλεπτα και προκάλεσε πολλές ζημίες στην πόλη με αποκορύφωμα την κατάρρευση οικοδομής στην πλατεία υποδρομίου. Ο σεισμός άφησε πίσω του περίπου 40 νεκρούς και μια φοβισμένη πόλη, η οποία παρόλο το ότι περάσανε τα 47 χρόνια και πολύ δεν τα ζήσαμε, υπάρχουν έντονες μνήμες. Έκτοτε ευτυχώς δεν έχουμε βιώσει κάτι ανάλογο στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ούτε κάποιον πολύ μεγάλο σεισμό. Και μακάρι να μην βιώσουμε ποτέ και να εκτονώνονται τα συγκεκριμένα φυσικά φαινόμενα, τα οποία δεν μπορείς, που δεν είναι να τα ελέγξεις, αλλά μπορείς κατά κάποιο τρόπο να τα προλάβεις, εάν φυσικά έχεις τις ανάλογες δομές στα κτίρια, τις ανάλογες κατασκευές, που σε εκείνη την περίπτωση πολλά είχαν ακουστεί για μια περιβόητη πολυκατοικία όπου στεγαζόταν ένα ζαχαροπλαστείο που είχαν κόψει μια κολόνα που στήριζε την πολυκατοικία και αυτό προκάλεσε την κατάρρευση. Δηλαδή το κτίριο δεν ήταν καν για να πέσει. Σου λέει κόψω την κολόνα, με πείραζε μέσα αυτό. Πώς θα πουλάω τα παστάκια και τα πτυφούρ? Να μπαίνει μέσα ο κόσμος να βλέπει ολόκληρη κολόνα. Ας την κόψω εδώ, έτσι από μόνη μας. Αλλά ουδείς καταδικάστηκε γι' αυτό. Όπως και στην Αθήνα νομίζω, για τις περιβόητες ρικομέξ, για το ένα και το άλλο, ουδείς οδηγήθηκε στην φυλακή. Ενώ άμα χρωστούσε κανένα χιλιάρικο ή άμα σε πιάνω στον δρόμο, όπως είπε χθες στο Sky, ένα καταπληκτικό. Ο οικονόμου είπε ένα καταπληκτικό. Έδειχνε τα επεισόδια στις πρέσπες και λέει: μα καλά, λέει, είναι δυνατόν οι αστυνομικοί, γιατί λέει ρίχνουν στον κόσμο δακρυγόνα και το χτυπάνε? Είναι τίποτα αναρχική? Ναι. Δηλαδή πρέπει να πλακώνουμε μόνο με ρέος, ας πούμε, ως ελληνική αστυνομία. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, παιδιά. Καλώστονα, καλώστονα. Τώρα θυμάμαι, έχω και εγώ τα βιώματά μου σαν παιδί. Ήσουν εδώ. Σέρε. Γιατί γεμίσεις τότε. Και για όταν ήσουν εδώ, τι εννοούσες? Λέω, μήπως ήσουν Θεσσαλονίκη, λέω. Γι' αυτό, επειδή λες, το θυμάμαι. Όχι, θυμάμαι, δεν ξέρω αν είναι αυτός ο σεισμός, μας είχαν βγάλει έξω κάτι 10-11 το βράδυ, κάπου εκεί ήτανε. Ήμασταν έξω για όλο το βράδυ, μείναμε, δεν θυμάμαι, κουνηθήκαμε καλά κι εμείς. Λογικά, ναι. Αυτός θα ήταν. Λογικό. Άμα είναι προς η Βόλβη, αυτός πρέπει να είναι, γιατί στη μέση είναι περίπου. Ναι. Αυτά και τα παλιά. Λοιπόν, πώς είναι την κλήρωση? Την κλήρωση, ναι, είχαμε και κλήρωση χθες. ΠΑΟΚ Βασιλεία. Το είπαμε εδώ, δικαιωθήκαμε σαν εκπομπή. Τα είπαμε. Ότι δεν πρόκειται να πέσει. Ναι, δεν πρόκειται. Όλοι λέγανε. Όλοι οι μάγκες με τον Άγιαξ θα παίξει. Μέχρι και ο Πέλκας ανέβασε σίγουρη κλήρωση με τον Άγιαξ. Τι έλεγα εγώ χθες, κύριε Μπάμπη? Με Βασιλεία. Φέρτε μου τη Βασιλεία να τη σκίσω. Τα είπε. Εμείς σαν λαός του ΠΑΟΚ, επειδή είμαστε αυτοί που είμαστε, πάντα πολεμάμε ενάντια στη Βασιλεία. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μας. Είμαστε περήφανοι που μήνα Ιούλιο θα πολεμήσουμε ξανά την Βασιλεία. Τη Σαμίνη στα παιδιά, θα λέτε, τραγουδάτε, διώξανε το Βασιλιά. Έτσι, πάντα, έτσι. Ωραία. Μάλιστα. Έδωσε ένα σύνθημα. Να τα, έτσι. Λοιπόν, 50-50 είναι. Ξέρω εγώ τι να πω, ρεγά μου. Μου αρέσει, κάνε κι άλλο. 11 εμείς, 11 αυτοί. Τελευταία φορά πήγαμε Ελβετία, περάσαμε. Πιο δύσκολα είσαι, νομίζω, από 50-50. Αν θέλεις την προσωπική μου τέτοια εκτίμηση. Εδώ κι εγώ από ό,τι ακούω, δεν τους ξέρω αυτούς. Καλά, κανείς δεν τους ξέρει, ναι. Δεν είναι αυτοί που ήταν πάντα. Όχι, λες. Από ό,τι ακούω. Το ρεπορτάζ, ο δικός εκεί πέρα στο σταθμό σας. Μιας και όλοι μεγαλώσαμε Βασιλεία από μικρά παιδιά και την παίζουν στα δάχτυλα. Κανείς δεν ξέρει, εντάξει, οκ, εκτιμήσεις κάνουμε ότι... Όχι, σοβαρή ομάδα. Με την περσινή ομάδα, εντάξει, είναι πεσμένη, δεν είναι αυτή που ήταν, αλλά είναι μια δύσκολη ομάδα. Έχει 14-17 προκρίσεις, έτσι. Ναι, εντάξει. Αλλά ο μεγάλος ΠΑΟΚ πάντα αποκρίνεται εκτός έδρας, εντάξει. Έτσι. Πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα. Πρώτο παιχνίδι σε εμάς, ναι, και μετά φοράμε 20... το ευρωπαϊκό μας κουσούρι. 20 πόσο, 25? Ούτε ξέρω, δεν είναι. Κάπου εκεί πρέπει να είναι, 25 και 6, για να κανονίσει ο κόσμος και τις άδειές του, πότε θα είναι εδώ, πότε θα... Εμένα θα με πάρουν, θα πάμε. Εντάξει. Συνήθως με παίρνουν. Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, να έχετε μια όμορφη μέρα όλος ο κόσμος, να μην βρέξει.
Να μην παίξει σήμερα, παιδιά, δύσκολα. Φτάνει, ε. Κουράστηκα, δεν αντέχω. Κι όμως βροχούλες προβλέπονται. Πάλι, πολύ λάθος. Το μεσημεράκι μετά. Βροχούλες μέχρι το βράδυ. Παιδιά. Καλή συνέχεια, τσάω. Τον απογοητεύσε. Είναι από τους πλέον αισιόδοξους ακροατές μας και φύγει απογοητευμένος από το μαγαζάκι μας. Λέει, όχι, δεν αντέχω άλλο βροχή. Φτάνει. Τι να κάνουμε εδώ. Μάλλον εσύ, με το που θα φύγεις από την πόλη σήμερα το απόγευμα, θα σημαίνει η έναρξη της καλοκαιρίας. Πολύ πιθανόν. Γνωστή καντεμόσαυρα εδώ ομιλεί. Για σένα, σας αρέσει, ας πούμε, και ίσως κάποιους άλλους. Ναι, εμένα μου αρέσει. Διότι από αύριο μας δίνει ότι δεν θα έχουμε βροχές. Πέμπτη Παρασκευή, μόνο συννεφιές. Σάββατο κανονικά, κάποιες λίγες βροχούλες την Κυριακή με το ΙΡΙΣ μέχρι τώρα. Προβλέψεις Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Όχι αμάν αμάν πολύ ζέστη. Σήμερα λέει θα φτάσει μέχρι και 31 βαθμούς. Ασθενής βροχή για το μεσημεράκι και το απογευματάκι. Εκεί στους 30-31 δεν θα έχει αυτή την υπερζέστη που να θες να πας για μπανάκι. Αλλά για μας είναι πάρα πολύ καλό αυτό, γιατί δεν έχουμε τα ψευτοδιλήμματα. Θα πρέπει να πάμε για μπάνιο, να κάτσουμε να δούμε τα παιχνιδάκια στην τηλεόραση. Αυτά είναι ξεκάθαρα. Μετά τις 15 του Ιούλη θα αρχίσει να ανοίγει ο καιρός και να γίνεται πανικός. Τετάρτη λοιπόν, 20 του μηνού, Αγίου Μεθοδίου Ιερομάρτυρος είναι σήμερα. Είναι βεβαίως Παγκόσμια ημέρα προσφύγων, όπως μας ανέφερε ο φίλος μας. Δυστυχώς, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, πιο επίκαιρη από ποτέ. Τα θέματα που αναδεικνύονται με βάση τις ημέρες που καθορίζονται από τον ΟΗΕ. Απλά και μόνο για να έχουμε να το λέμε, το πρόβλημα καθημερινά διωγγώνεται και αυξάνεται, όχι μόνο όσον αφορά την ουσία του προβλήματος, το ότι εν έτη 2018 περισσότερο από 68 εκατομμύρια ανθρώποι έχουν εκτοπιστεί από τους τόπους στους οποίους ζουν, λόγω επειδή πολέμων, ξεκάθαρα δεν είναι ότι σηκώθηκα μια ωραία πρωία και ήρθαν να πω, και ούτε γιατί δεν κάτσανε να πολεμήσουν. Προφανώς. Ναι, και είδαμε κιόλας τον τελευταίο καιρό ότι ανθρώποι που το είχαν αυτό ως κορώνα και ως σημαία γιατί δεν κάθανε να πολεμήσουν, με το που είχαν κάποια θέματα με τον νόμο, εξαφανιζότανε. Δεν καθίδεσαν να πολεμήσουν καν για αυτά που είπανε και τις συνέπειες των πράξεων του. Πόσο μάλλον να είσαι σε μια περιοχή ή σε περιοχές που βομβαρδίζονται και βάλλονται πανταχώθεν. Πόσο μάλλον και σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία αυτή κι αν έχει βιώσει την προσφυγιά και ακριβώς στις ίδιες συνθήκες. Δηλαδή, τα έχουμε ξεχάσει βέβαια, όταν ήρθαν από τις Μικρές Ασίες και από όλα αυτά. Ο κόσμος εδώ πέρα βίωνε ακριβώς τον ίδιο εκτοπισμό που βιώνουν και σήμερα αρκετοί συνάνθρωποι μας από τον πλανήτη. Είχαν βγάλει μέχρι τότε και ένα νόμο περί διαβατηρίων. Είναι απλά πράγματα. Είναι στην ιστορία του σχολείου να τα διαβάζει αυτά, από εκεί τα θυμάμαι. Όπου απέτρεπε, ας πούμε, κόσμο να ενσωματωθεί με την υπηρετική Ελλάδα. Και τους στέλνανε στις λάσπες, στα τσαμούρια, στα χιλιαδιό. Τα ξεχάσαμε. Αυτά τώρα γίναμε περιούσιους λαούς. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς την. Καλημέρα. Τι γίνεται? Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ? Πάρα πολύ καλά. Όμως μ' ακούς. Εντάξει. Εντάξει. Εχθρός του καλού, το πάρα πολύ καλύτερο. Έχει παρέκκληση, ναι. Ναι, έχω τον φίλο μου τον χθεσινό. Γεια σου, Κατερίνα. Αναστάση. Είμαι χθεσινός. Ο χθεσινός. Μαρκούρης. Όχι. Είμαι Μαρκούρης look-alike. Ναι, ο Τωράντος είναι. Ποιος ο? Ο Τωράντος. Τωράντος. Ναι. Τι είναι αυτό? Από το Τωρόντο. Γιώργος λέγομαι. Α, το Ρόντο. Γιώργος λέγομαι. Ρόντο Κάναδα. Κάναδα. Κοίταξε, τον άλλο μήνα θα πληρωθώ. Εδώ που θα είμαι δεν θα έρθω εκεί. Θα πάρω κινητό Vodafone. Είναι πιο καλό στην Ελλάδα. Όχι, τοποθέτηση. Είναι καλό να μην λέμε τις μάρκες. Δεν θέλω. Κοίταξε, να μην νοιάζεσαι γιατί η Wind έχει βγάλει τα σέντρα. Να βγάλει και η Vodafone. Για την Κοσμοτέ, πες μας κάτι. Για την Κοσμοτέ, γιατί δεν λέτε. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να πω και Κοσμοτέ. Αν μου περάσει η τρέλα αυτές τις δύο εταιρείες, θα μπορώ να πάρω Κοσμοτέ μετά. Τώρα τον άλλο μήνα θα πάρω ένα Vodafone. Και δεν έχει Wind εδώ πέρα, μόνο στο άλλο χωριό, την πρωτεύουσα. Ναι, τα κέντρα των αποφάσεων, να τα λέμε, μας έχουν πάρει το σήμα. Ναι, ο Λιμένας είναι η πρωτεύουσα. Τα Λιμενάρια είναι άλλο χωριό. Εμείς είμαστε με τα Λιμενάρια γιατί πάντα είμαστε με τους συμπρωτευουσιάνους, με τους συμβασιλεύοντες. Έτσι να τα λέμε. Όσοι είναι από τη Θεσσαλονίκη, όλοι εδώ έρχονται. Δεν πάνε στο Λιμένα. Εννοείται. Είναι κάτι έτσι. Ταυτίζονται. Μην το παίρνει προσωπικού. Το προσωπικό το παίρνω. Εγώ προσωπικά τα παίρνω. Μπορεί να φέρει κι εγώ η διαστημότητα, είπαμε. Αλλά θα έχει μια ακοή, Μπάμπη. Ακοή. Κρίσταλο.
Αυτό θα το πάρω από το τηλέφωνο. Α, και τώρα ακούγεσαι. Καλά ακούγεσαι. Τώρα από πού παίρνεις. Δεν ξέρω, το άλλο, από τον μπαμπά μου. Το άλλο το μπαμπαφόν που είχα. Ναι, ναι. Το που είχα δεν άκουγα καθόλου τι έλεγες. Ούτε εσύ ούτε ο Γιώργος ο Ζαγός δεν έπαιρνα. Ενώ τώρα μας ακούς. Όχι τώρα, όταν θα πάρω το καινούργιο ρε παιδί. Και τι θέλω να σε ρωτήσω. Να με ρωτήσεις ό,τι θέλεις. Άμα θέλεις να το δώσω, να με παίρνεις που μπορεί να μιλάμε εκτός προγράμματος. Θέλεις. Γιατί όχι, γιατί όχι. Τζαμπάθα μου, έχεις μονάδες. Φιλικά πάντα. Όχι πάντα φιλικά, παιδί μου. Αφού είμαστε τώρα εμείς εδώ φιλαράκια. Δεν σου ζήτησε κανένας άλλος να το κάνεις αυτό για σένα. Πάω, Κατερίνα μου, κανένας. Ποιος να με ζητήσει τώρα αυτό. Α, είναι αλήτη. Ναι, δεν είναι καλό παιδί. Το καρτίζουν μόνο και το εκμεταλλεύονται. Θα έχει τέτοιο, θα έχει και μονάδες. Τζάμπα, μπορώ να πάρω και κανέναν άλλον ή αποκλειστικά εσένα. Ναι, με σύμμεχ. Σύνδεση για καρτοκινητό, όχι. Θα πρέπει να πληρώνω δηλαδή τις μονάδες μου. Ή θα μου τις βάλεις εσύ. Α, καλά, θες άμα έχω, θα συζητήσω όλες τις βάβες. Πάρε εσύ, άμα θες, άμα χρειαστεί, πάρε με. Ναι. Α, όταν τον πάρω, μιλάμε για τον άλλο μήνα τώρα. Εντάξει, τον παραπάνω. Εκείνο το μήνα, τον άλλο μήνα. Τον Ιούλιο, τον Ιούλιο. Ναι, τον Ιούλιο, τον Ιούλιο. Θα μιλήσουμε. Μιλάτε, μας ακούτε. Όχι, θα μιλάω τώρα, θα ναι, πάμε. Ναι, εντάξει, πάρε, έγινε. Έγινε, σε φιλούμε. Αυτό δεν ήταν σε... Μιλάτε, σας ακούμε. Κατερίνα Φων. Όποιος θέλει, εδώ θα του δώσουμε τηλεφωνάκι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα από εξωτική Σταυρούπολη. Έτσι, βγαίνεις μετά από τα καταιγιστικά τηλεφωνήματα. Το μυρίζομαι. Έτσι. Δεν έχουμε χρόνο όμως τώρα, μήπως αγχώνομαι. Όχι, πες τα όλα, το χρόνος υπάρχει, όλα. Μόνο χρόνο έχουμε. Χρόνο μιλίας έχουμε. Χρόνο μιλίας δεν έχουμε εσύ εδώ. Είναι η τριλογία, το Τορόντιαλ, ολοκληρώνεται σήμερα. Άρχοντας των δακτυλιδιών, τι είναι ο νος. Πρέπει να πάμε δυνατά. Ο νος τριέται με αποτυχία, έτσι. Θα αφιερώσουμε σε όλους τους οδηγούς που είναι έξω και ακούνε λίπερο, και ειδικά τα ταξί. Που χθες πιστεύω κινδύνευσε και η ζωή τους με τόσο γέλιο που ρίξανε οδηγώντας και αυτά. Να πούμε ένα τραγουδάκι. Να, θέλω να με συνοδεύσετε και εμένα. Όχ, να τα. Γιατί είναι το ντεμπούτο μου. Το ντεμπούτο. Σε χειροκροτάμε από πριν να σου δώσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε, πάμε Ελλάδα, πάμε Σταυρούπολη. Καλή επιτυχία. Μέρα νύχτα στο τιμόνι, σε ταξί, σε φόρτηγα, σε ταλίκες, σε ψυγεία. Σε ταξίδια μακρινά. Ραδιοφώνο στο τέρμα. Λίμπερο 107,4. Λόγω επειδή το μπατμανίδι τρέλα πια τα πρωινά. Και έχω στο μυαλό μου εσένα. Εσένα. Κάποια μου αγαπημένα. Και έχω στην καρδιά μου εσένα, εσένα, μάτια μου αγαπημένα. Σόλο! Συγχαρητήρια! Εντάξει, τι να πούμε. Συγκλονιστική, ηγετική εμφάνιση. Εντεκαδάτος. Ναι, ναι, μπήκες μέσα στο Πάνθεον. Καλό ήταν, μπήκες μέσα στο Πάνθεο. Rookie of the year. Λοιπόν, κέρδισες ένα χρόνο ομιλίας να μιλάς με την Κατερίνα τον Ιούλιο από μένα με πολύ μεγάλη αγάπη. Τι θέλω να πω, και τώρα αυτό, αν μας ακούει ο Κυρκώστας, ναι. Σας αγγίξε με την τελειότητα. Έτσι. Σας παρακαλώ Κυρκώστα, βγείτε και εσείς. Να τραγουδήσετε. Σήμερα που φεύγει ο Τορόντος. Έτσι, το τζιβάερι, κάτι. Ναι, να κλείσουμε καλά. Έτσι. Όπως του αρμόζει και να τον κρεμίσουμε τελείως. Έτσι. 40 χρόνια μετά το σεισμό της Θεσσαλονίκης προκαλούμε νέο σεισμό, κυρίες και κύριοι, στα πρωινά της Θεσσαλονίκης. Φιλιά, καλή σου μέρα. Τσάω, τσάω. Καλημερίζω τον φίλο μου τον Σταύρο, ανυπόμονος μου έστειλε μήνυμα 9 και 52, άντε λέει άργησες. Μα 6 ξεκινάει η εκπομπή. Και ανησυχείς, μπορεί να ακούγεται σε επαναλήψεις παλαιότερα. Καλημερίζουμε τον... τον φίλο μας τον Κώστα. Καλημέρες, λέει, σχόλιο από το Ρόντο για το Snoop Dogg της Σενεγάλης. Προφανώς εννοεί τον τεχνικό. Τον coach. Τον Snoop Dogg. Το Snoop Dogg. Τον Κοτσίδα. Δεν σ' άρεσε. Πολύ καλός ήτανε. Και στράβωσε. Πολύ καλός ήτανε. Πολύ καλός ήτανε για ραπ. Για ραπ. Δεν ξέρω, αυτό το παρουσιαστικό δεν είναι για ποδόσφαιρο νομίζω. Δεν είναι για ποδόσφαιρο, αλλά το διπλάκι άλλα... το πήρε.
Το πήρε όντως. Πήρε Σενεγάλη, δεν είδες χθες καθόλου τίποτα. Πολωνία, με την Πολωνία έπαιζε. Ήμουν μεταξύ ύπνου και ξύπνιου κάπου. Τραγωδία. Ποια Πολωνία. Νέα Πολωνία, χίλιες φορές καλύτερη είναι. Τρίτονας Νέας Βόλβης και όλες αυτές εκεί οι ομάδες. Η Πολωνία δεν πήγαινε και το Μούντιαλ για κατάκτηση. Ναι. Άκουσα και εγώ ένα παλτό φίλο μας. Λέει παίξε Πολωνία εδώ. Το λιγότερο ημιτελικά. Και γενικά χθες όλη η πόλη την έδινε Πολωνία αυτό, Μαδάρα. Ναι, Λεβαντόσκι. Δηλαδή ο Μαδάρα Λεβαντόσκι. Τίποτα άλλο. Λεβαντόσκι και αυτές οι σβουρές. Καλώς τα παιδιά. Άσε βρε τώρα, βρε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, Μπάμπη. Καλώς το να. Είμαι ένας. Είχα μιλήσει παλαιότερα, είμαι φαντάρος και είχα πει θα σε πάρω τη μέρα που απολύομαι στην Αθήνα. Είμαι από Θεσσαλονίκη. Λέλε, από Χαϊδάρι. Όχι. Άλλος φαντάρος. Χαϊδάρι ήταν που έπαιζε το live και ήταν ναι. Να έρθω. Α, και ήταν να έρθεις, ναι. Που είχα πει το διοικητή για τη βάφτιση που λέγαμε ότι αναβλήθηκε για να ήσουν, πάω στο τελικό. Όταν ήσουν φαντάρος είχες άλλη φωνή, τώρα έχεις διαφορετική. Βάρινε, έγινες άντρας μου στο στρατό. Αφού στο chat μιλήσαμε. Α, ναι. Ακούγομαι διαφορετικά στο chat. Στο chat είναι τραγωδία, τίποτα, ξεβράκωμα για τα πάντα. Σαν τον άλλο χθες που με παίρνει και μου λέει καλά ρε Γίδη, λέει τι τον είπες, λέει πόρα το μικρόνο έχασες, δεν είδες τίποτα, έγινα τα πάντα. Λελέ δηλαδή σήμερα. Σήμερα λελέ, ναι, και κάθε μέρα σ' άκουγα δηλαδή εδώ παρέα πρωί. Χάσαμε έναν ακροατή δηλαδή. Τώρα αν ποτέ ξαναξυπνήσω τέτοια ώρα ίσως μπορεί να σε ξανακούσω. Από πού παίρνεις τώρα, είσαι από την Αθηνά. Τώρα είμαι έξω από το στρατόπεδο, έχω αργήσει να μπω, αλλά δεν πειράζει. Έλα βρε τώρα, τι να μασίσεις να πούμε, τι να μασίσεις. Πω, μπράβο αγόρι μου, έτσι, απολύομαι. Όχι ότι δεν το άκουσες καμιά 46.000 φορές, το τραγούδι. Εντάξει. Το ακούς από πίσω που παίζει. Το ακούω, έτσι, ναι. Έτσι, απολύομαι. Νομίζω είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα στη ζωή ενός άντρα. Είναι άλλο πράγμα. Για όσους έχουν πάει φαντάρι. Κανονικά, και εγώ το θυμάμαι μια ζωή αυτό. Τελευταία μέρα στο σχολείο και τελευταία μέρα στο στρατό. Έτσι, σε ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Καλός πολίτης να ευχηθούμε. Καλός πολίτης. Από πού είσαι, Από Θεσσαλονίκη. Ναι, από ποιο μέρος, Θεσσαλονίκη, 40 εκκλησίες μένω. Α, Ηρακλάκη πρέπει να είσαι. Όχι. Τι. Αλλά είχα φίλους Ηρακλειδείς μικρός. Και ξέρω. Κοντά έπεσε. Παοξής είμαι, αλλά είχα φίλους Ηρακλειδείς. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχόμαστε καλή επιστροφή, καλός πολίτης, να γουστάρεις αυτές τις μέρες που είναι πιο ευτυχισμένες. Και να ξυπνάτε πρωί, παιδιά, 6 με 8 να ακούτε αυτή την παρουσία. Δεν ξέρω πότε θα ξαναγίνει, πότε θα ξαναξυπνήσω πρωί, κάποια στιγμή στο μέλλον, ίσως συναντήσουμε αν βρω καμιά δουλειά ποτέ. Ελπίζω να βρεις μια δουλειά που θα είσαι καταδικασμένος να ξυπνάς τόσο πρωί και θα καταργήσει τη ζωή. Μακάρι. Και για όλα τα φανταράκια μας εκεί έξω, έλα πάμε. Δεν ξέρω αν συμμερίζεστε την ευτυχία αυτού του ανθρώπου. Οι περισσότεροι από εσάς τα έχετε πάει φαντάρι και θα ξέρετε. Είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα. Η περισσότερη είπα. Η πιο ευτυχισμένη μέρα του ανθρώπου. Κανονικότατα. Εμένα τουλάχιστον. Όταν σηκωθήκαμε και φύγαμε από το στράτευμα που πυρετούσαμε στα Κρύα, στα Γιάζια, 100, πόσα να πούμε, 30 χιλιόμετρα από το σπίτι μου μακριά. Να τα δεις αυτά ρε παιδί μου. Άσε, ξέρεις, 30 χιλιόμετρα από το σπίτι σου να είναι. Πού ξενιτεύτηκες, πού πήγες στη Μεσίβρια και μετά πήγαμε, ανοίξαμε το δρόμο με το στράτευμα στη Μεσίβρια και μετά έρθω πάω και έκανε προπονητικό. Θα μου τα πεις μετά σε παρακαλώ. Πολεμήσαμε. Θέλω να τα ακούσω αυτά σε παρακαλώ. Πολεμήσαμε κυρίες και κύριοι για να πάει να κάνει ο Κλάους τσαλιμάκια. Έλα τώρα. Έλα και να έρχονται. Έλα μην τα πω τώρα. Κάτε τώρα μην αυτό να πούμε. Και για μας δεν αναγνωρίστηκε τίποτα εκεί στη Μεσίβρια. Μια πλάκα, ένα στίμβος. Αχ. Πάμε να κάνουμε το διαλυματάκι μας. Είδατε τι ωραία είναι αυτό, να σε συνδυάζουν το λόγο επειδή με τις ευτυχισμένες μέρες. Λέει, είπα, θα σε πάρω όταν θα πουληθώ. Μας έχουν πάρει όταν γεννήσανε κάποιοι. Ναι. Αυτά είναι. Ελπίζουμε και για κάποιους ευχόμαστε καλή απόλυση που θέλουν να σταματήσουν τη δουλειά, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι. Εγώ θα ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο κάποια την ώρα της γέννησης. Ναι. Τα πηγαινάω! Εγώ θα ήθελα να με πάρουν την ώρα της γενετήσιας πράξης. Όχι, εντάξει. Όχι, είναι λίγο. Γίνεται, αλλά καλύτερα την ώρα της γέννησης, εκεί που γίνεται μια ζωή, ας πούμε, ή της βαφτίσεως από μια εκκλησία. Θα σε πάρει και σου πει Μπάμπι, θα γεννούσα, αλλά. Πάμε διαλυματάκι. Δώσ' το, άντε αυτό το τζάζλερο, το κολλάει να πούμε. Ας παίξει και το επόμενο, τι να κάνουμε. Οχ, μάνα μου. Surfing USA. Και γιατί παίζουμε Surfing USA όμως? Διότι σήμερα, συν της άλλης, είναι και παγκόσμια ημέρα
Surf. Και είμαστε γνωστοί surfers εμείς. Είναι παγκόσμια ημέρα κυματοδρομία surfing. Θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν σερφάς. Κυματοδρόμος, κανονικότατα. Surfing στην Ελλάδα που κάνουμε, στην Πάρο νομίζω. Κάνει ο κόσμος. Έχει ο αδερφός μου νομίζω ένα ξενοδοχικό κάπου. Δεν θυμάμαι. Πάντως εκεί πέρα πάνε για surfing πολύ. Δεν ξέρω τώρα πώς το. Πάμε για surf, πάμε για surf. Στη Λίμνο κάνουν kitesurfing. Επίσης έχω μάθει τώρα πληροφορία, σας τη δίνω εδώ ανεπιφύλακτα, να στήσετε μια μεγάλη επιχείρηση και να οικονομήσετε, διότι κυρίες και κύριοι, το λόγο επειδή είναι ευκαιρίες καριέρας. Σύμφωνα με μελέτες, με μελέτες ειδικών, έχουν ανακαλύψει ότι στον στριμωνικό κόλπο διαθέτει τα κατάλληλα ρεύματα, ούτως ώστε να στήσει σε μια υποδομή όπως αυτήν της Λίμνου για να κάνει ο κόσμος kitesurfing. Έχει πολύ καλά ανεμικά κύματα που επιτρέπουν την συγκεκριμένη διαδικασία. Βέβαια τώρα ποιος θα πάει να κάνει σέρφινγκ μέσα στο στριμωνικό εκεί στην Τούσλα, εδώ σε κάτι δικά μας μέρη, δεν πολύ να ευχαριστήσει με τον μπανάκι. Αλλά τέλος πάντων σας δίνουμε κυρίες και κύριοι ευκαιρίες καριέρας, χρόνια πολλά σε όλους τους σερφάδες. Και είμαστε και καλοκαιρινοί τύποι, γι' αυτό και το εορτάζουμε εδώ στο λόγο, επειδή... Και σε αυτούς που ακούνε σερφ, έτσι, μπορείς ναι. να κάνουν σερφ, έτσι, χρόνια πολλά. Φαντάζονται, σε αυτούς που έχουμε χαβανέζικα που καμισάκια, επίσης, από εκεί ξεκινάνε. Πάρε ένα καμισάκι και μετά, πώς, ξεκινάς, παίρνεις μια μπλούζα ενός ποδοσφαιριστού, αργότερα γίνεσαι μεγάλος και τρανός, βάζεις μια αφίσα στο δωμάτιο. Παίρνεις τηλέφωνο στο λόγο επειδή αύριο μεθαύριο γίνεσαι ραδιοφωνικός παραγωγός, ή όχι μόνο στο λόγο επειδή σε όλα τα ραδιόφωνα έτσι έχουν ξεκινήσει καριέρες πάρα πολύ κόσμου. Νομίζω κάποιοι. Ο περισσότερος κόσμος στη Θεσσαλονίκη έχει ξεκινήσει από ακροατής. Έπαιρνε τηλέφωνο σε εκπομπές και αργότερα βρέθηκε με ένα μικρόφωνο. Σημαίνει και έγινε περισπούδαστος και ειδικός. Είναι το να η ευκαιρία το σύγχρονο η Θεσσαλονίκη μας. Δεν υπάρχουν διακρίσεις. 2310-287-38 τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή μας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526, χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και λόγω επειδή στα ιντερνέτια και εκεί ανταμονόμαστε και συνδιαλεγόμαστε. Καθημερινός και ποικίλο τρόπος από ιστορικά γεγονότα σαν σήμερα στις 20 του μηνού, πέρα από, από το ότι συμπληρώνονται 40 χρόνια από το σεισμό της Θεσσαλονίκης, αναζητούμε το μάτς το οποίο έβλεπε η πόλη σε μαγνητοσκόπηση εκείνη την ώρα στις 11:05. Μουντιάλ ήταν πάλι, το μουντιάλ της, το περιβόητο μουντιάλ του Μαντέλα στην Αργεντινή. Σαν σήμερα τι ιστορικό έχουμε γεγονότο. Ιδρύεται, λέει, η Αμερικανική Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η CIA, το 1944. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα. Μας ακούνε, μας ακούνε. Εννοείται. Θέλουν να αλλοιώσουν εδώ τον λόγο. Χαιρετισμούς στην αγαπημένη μας CIA. Βεβαίως. Στην καλά παιδιά πάντα. Κάτι άλλο έτσι που αξίζει να αναφέρουμε. 20 του μηνού, κανένα γενέθλιο, κανένα τέτοιο. Μ' αρέσει που ρωτάω εσένα, εγώ τα διαβάζω. Ένας αθλητικός, ο Φρανκ Λάμπαρτ σας σήμερα το 1978. Ο Αλεξέ και ο Βασίλη Μπερεζούτσκι, Ρώσοι ποδοσφαιριστές. Ο Τζος Τσίλντρες το 1983 που πέρασε από τον Ολυμπιακό. Τρομερό μαλλί. Ωραίο μαλλί. Τώρα παίζει ακόμα μπάσκετ ο Τσίλντρες. 83. Πόσο να είναι. Κάπου 34, παίζει. Κάπου θα παίζει. Κάπου τον είδα ήδη το μάτι μου, αλλά δεν. Από τους καλούς ξένους που περάσαν από το ελληνικό πρωτάθλημα. Είδατε τι ωραία είναι το όσο σήμερα. Έτσι σε βάζει σε μια διαδικασία να αναπολύσει το παρελθόν. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Κύριε Μπάμπη, Νίκος Βασκετικός Παοκτσής, δευτερολογός, διότι πετάξατε μια πατάτα. Εγώ, αποκλείεται. Είπατε ναι. Το περίφημο Μουντιάλ του Μαντέλα. Ναι. Ποιος είναι. Ο Νέλσον Μαντέλα. Μαντέλα είπα, Μοντέλα δεν ήταν. Ναι. Πω, εντάξει, πρωί είναι. Μαντέλα, τι Βιντέλα. Μπράβο, καλά κάνεις και με διόρθωσες. Καμία διαφορά ο φασίστας Βιντέλα από τον αριστερό Μαντέλα. Ναι, εντάξει, κοτσάνα, κοτσανάρα είπα. Εντάξει, γι' αυτό είστε και εσύ. Μαντέλα, κύριε Μπάμπη. Τα έκανα κουλουβάχατα, ό,τι να είναι. Εντάξει, αθλητική εκπομπή κάνω, να μην πω και ψέματα. Να μην πω και ό,τι να είναι, σε παρακαλώ. Όχι, μα το κλείσει και στα μούτρα, κανονικότατα. Βιντέλα, τι είπα, Μαντέλα, από να πούμε στον κόσμο ότι υπάρχει μια περίφημη θεωρία συνωμοσία, το λεγόμενο Μαντέλα Effect, α πούμε. Είναι η κατάσταση η οποία, ας πούμε, θυμάσαι κάτι, ναι. αλλά δεν είσαι σίγουρος ότι το θυμάσαι, ας πούμε. Θα είναι σαν να το θυμάσαι. Ναι, ναι. Αλλά τελικά είναι το κοινωνικό συνειδητό, ας πούμε, έχει
Το Μαντέλα, πολλοί κόσμοι πιστεύουν ότι ο Μαντέλα πέθανε μέσα στη φυλακή. Ναι. Αλλά τελικά πέθανε. Προσφάτως, έχει κάνει 4-5 χρόνια. Εκτός φυλακής. Και όταν το κοινωνικό ή παγκόσμιο συνειδητό, ας πούμε, πιστεύει κάτι μαζικά που δεν έχει γίνει, είναι το περίφημο The Mandela Effect. Κόβω την εκπομπή, τελειώσαμε. Τα μάθαμε όλα. Καλημέρα στην Γραμμούλα, αν μας περίμενε. Έλα, καλημέρα, τι περιμένω, με πρόλαβε ο άλλος. Βιδέλα, λέμε. Όχι, συγγνώμη, παιδιά, εντάξει. Ναι, συγγνώμη. Αλλά άκου και το καλύτερο. Για τώρα. Πες. Μετανάστης στην Αργεντινή, εν ονόματι Διονύσιος Αρμάνδος Μαραθώνας. Ναι, αλήθειες λες. Ναι, επανδρεύσει την Εσμεράλδα, ωραία κόρη Αργεντίνου κτηματία, και γέννησε τον Αρμάνδο, το Διονύσιο Αρμάνδο Μαραθώνα, αργεντινιστή Diego Armando Maradona. Ο οποίος έχει ελληνική καταγωγή, δηλαδή, αποδεικνύεται αυτό. Βέβαια. Πόντιος συγκεκριμένος. Όλοι ελληνική καταγωγή έχουν. Έτσι, κανονικό. Ήταν και αυτό σε κάτι σκάφη. Ήμουνα και εγώ στο σκάφος με τα περιγόρια. Ιρλανδία είναι πόντιος. Ήταν άγρια όλοι και από τότε ακόμα. Έτσι. Καλημέρα. Λουτρό αλήθειας για ακόμη ένα πρωί εδώ στο λόγο. Επειδή καλημέρα στην Γραμμούλα μας περίμενε. Καλημέρα. Περίμενε. Καλημέρα! Έλα, καλημέρα! Τι κάνουμε? Καλά είμαστε. Χαιρετισμούς στον Τορόντο. Καλησπέρα, εγώ από το μέρα. Σικάγο τηλεφωνώ. Καλησπέρα στο Σικάγο. Σικάγο γίναμε! Γείτονες, ναι. Μαζί με το Μύρο ότι θα πάρεις και τον Ντόνσιτς. Στο δίνω εγώ από τώρα. Ναι, στο δίνω. Καλά, ωραία. Παλικάρια, παρακαλούμε. Εγώ μπορεί να χαλάσω λίγο την εκπομπή σας, ας πούμε. Λίγο όμως, όχι πολύ. Ναι, μιας και... Που κάνει εντύπωση ότι το ελληνικό ραδιόφωνο δεν αναφέρει καθόλου, μα καθόλου, ναι, ότι αυτή τη στιγμή 2.000 παιδάκια βρίσκονται στα σύνορα κοντά στο Τέξας. Ναι. Τα έχουν πάρει από τους γονείς τους, γιατί ήταν παράνομοι μετανάστες που ζητούσαν άσυλο στην Αμερική. Τα έχουν χωρίσει από τους γονείς τους, παιδάκια εννοώ 2-3 χρονών, έτσι. Ναι. Και είναι φοβερό. Μεξικανοί, είναι Μεξικανοί γενικά διαφορών εθνικότητών. Είναι από την Ονδούρα, από ναι, γενικότερα, ναι. Από διάφορα μέρη, αυτοί έρχονται προς τα πάνω στην Αμερική και ό,τι και να είναι, ας πούμε, δεν μπορείς να χωρίζεις τους γονείς από παιδάκια 2-3 χρονών. Είχαμε και ένα πρόσφατο περιστατικό εδώ και στα νερά της Μεσογείου με ένα καράβι, με μετανάστες, με παιδάκια από την Αφρική. Γενικότερα. Απίστευτο. Είναι η Παγκόσμια Μέρα Προσφύγων, αυτό λέγαμε νωρίτερα. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Να κατεβάσουμε λίγο τους τόνους, ας πούμε, τους εθνικιστικούς κτλ. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε, είναι παγκόσμιο το φαινόμενο, δεν έχει να κάνει μόνο με τη χώρα μας, είναι παγκόσμιο. Ευτυχώς εμείς δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Να πηγαίνουν οι γονείς και να φέρουν τα παιδιά τους και να στέλνουν τους γονείς πίσω στην πατρίδα, ας πούμε. Εννοείται που δεν έχουμε κάνει τέτοιο πράγμα ως χώρα, βεβαίως. Πρέπει να τα δεικνύουμε, να λέμε και τα στραβά, να λέμε και τα θετικά. Έτσι. Αμερική και του Τραμπ. Και... εντάξει, να τα. Είναι ατάξη πραγμάτων και όλα. Η Αμερική, ας πούμε, μια χαρά. Τι ώρα είναι στο Σικάγο αυτή τη στιγμή? Τώρα λέει το ρολόι μου στο κομπιούτερ 22:50. Πουά, είμαστε σε βραδινή ζώνη δηλαδή. Prime time ακουγόμαστε στο Σικάγο. Κάθε βράδυ σας ακούω, κύριε. Α, χαιρόμαστε. Να είστε καλά. Κάθε βράδυ σας ακούω. Μάλιστα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Τσάο. Κυρίες και κύριοι, παγκόσμια εκπομπή. Το λόγο επειδή είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Μας ακούει κόσμος και στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη αυτού του δύσμηρου και του όμορφου πλανήτη, όπως θέλει ο καθένας το λέει. Ο φίλος μας ο Μάκης ρωτάει, λέει καλημέρας, λέει ρώτα τον Τορόντα αν έχει ρίζες από Αρμενία. Τρίτη μέρα εκεί και δεν βλέπω, λέει, να φεύγει. Οι Σολομοί τον περιμένουν στις λίμνες. Δεν ξέρω αν έχουμε Σολομού στις λίμνες της Βόλβης. Δεν έχεις επισκεφτεί Βόλβη, Πρέπει να σε κάνω ένα tour. Δεν έχω πάει στη Βόλβη, δυστυχώς. Πάμε τώρα, πάρουμε το λεωφορείο και πάμε μετά. Με αυτοκινητιστή θα πάμε, ναι, στη Βόλβη. Δεν έχω αυτοκίνητο, καρδιά μου. Με αυτοκινητιστή, με ταξιτζή δηλαδή. Αγαπάμε ταξιτζή. Αν μας ακούει κανένας. Αγαπάμε τα ρήφες. Έτσι να μας πάει στη Βόλβη. Καλημέρα στην Γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς το να.
πριν φύγει ο Τορόντο, κάνε μια εκπομπή στα αγγλικά, παίρνει την κασέτα μαζί του, του DVD τι ήταν. Έτσι δεν πάει εκεί σε ένα σταθμό στο Αμέρικα και την άλλη μέρα έχει πρόταση, Μπάμπη, να ξέρεις. Λες, να γίνουμε, ναι. Μακάρι να γίνει, παιδιά, θα πάω εκεί για να κάνω εκπομπή και να ακούγουμε εδώ, θα είναι βράδυ εκεί, αλλά εδώ θα ακούγουμε πρωί. Οπότε ναι. Θα την παλεύουμε. 10 η ώρα Αμερικής, για μας είναι 6. Οπότε μετά θα σας ακούμε έτσι ακριβώς, 6 το πρωί, τη βραδινή σε εκπομπή. Έτσι, με ουίσκια, με τέτοια, με αυτά, όπως θα έπρεπε να είναι, ας πούμε, μια εκπομπή, ένα λόγο, επειδή, εντάξει, που να πει, άμα πίναμε κιόλας, άστο, άστο. Δεν χρειάζεται. Παγκόσμια μέρα προσφύγων είπε σήμερα. Έτσι, πρόσφυγες είμαστε κατά βάθος όλοι. Αυτό λέμε. Σε κανέναν δεν ανήκει τίποτα σε αυτή τη γη. Όλοι, καταρχήν δεν ανήκουμε σε αυτή τη γη. Ερχόμαστε και φεύγουμε. Είμαστε παράτεροι. Πόσο μάλλον όταν σε αναγκάζουν να ξεριζωθείς. Από το σπίτι σου, από την οικογένειά σου, από την περιουσία σου την ίδια, από τους κόπους και τον ιδρώτα που έχεις ρίξει όλα αυτά τα χρόνια και σε αναγκάζουν να σε στείλουν σε άλλη χώρα, ας πούμε. Βιαίως. Έχει άλλο, άλλο οικονομικά και άλλο με βόμβες. Με βόμβες και με χιλιάδιο πράγματα. Πρέπει να διαχωρίζουμε το μετανάστη, έτσι, από τον πρόσφυγα. Έτσι ακριβώς. Έχει μεγάλη διαφορά. Ισχύει. Αυτά, Μπαμπίνο, φουτιά συνεχίζεται. Συνεχίζουμε χθες. Η Αίγυπτος θες αυτοκτόνησε. Αυτοκτόνησε, λες. Αυτοκτόνησε, ρε φίλε. Δεν το πωλείτε το παιχνίδι, να σας πω την αλήθεια. Τώρα, εγώ, θα τα πούμε. Τρώει ένα γκολ, με το ένα γκολ που έφαγε και πάει να κάνει το παιχνίδι, να πούμε, να μην πω, τα πιάνα, ας πούμε. Ήρθαν και τα άλλα δύο στο καπάκι. Έφαγε δύο γκολ μαζεμένα. Εντάξει, με Έκτορα Κούπερ, που πα. Να τα λέμε για αυτά. Τα έχει πει ο Μάριο. Σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα Μάριο Ασλαμά που δικαιώνεται για τον Κούπερ. Από χτες μέχρι σήμερα η Ασλαμιάδα θα κρατήσει μέχρι το τέλος του μέχρι το πέρας του ξεκάθαρα. Τα έχει πει για τον Κούπερ. Τα έχεις δει για τον Κούπερ, τι είχε πει. Βασιλεία τελικά. Βασιλεία των ουρανών. Δύσκολα είναι, θα δούμε. Δύσκολα είναι, φίλε. Εγώ ήθελα πιο πολύ τον Άγιαξ. Πρώτη φορά που ήθελα Άγιαξ, να πω την αλήθεια. Δεν ξέρω κάτι, μου λέει ότι θα ήταν τρίτη και η Φαρμακερή. Για να σπάσει το ρόδι. Ναι, εντάξει, δεν έχει αποκλείσει ποτέ Ολλανδική ομάδα, δεν είναι μόνο τρίτη. Ποτέ. Άρα για όλα λέω υπάρχει μια αρχή. Και στο ΆΚΑ δεν είχα κερδίσει ποτέ. Λες, εντάξει, σωστό. Τελικό, έτσι. Μπορεί. Να σε καλά, σε φιλούμε. Καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, μας περίμενε. Ναι. Έλα, ρε, χάρη. Τι γίνεται τώρα, ξέρω, έχουμε κάνει τέτοιο. Μας βάλουν σε διατροφή ενδοχρονολόγοι, να πούμε, ξέρω, κάτι να κλείσω από εδώ που σ' ακούω. Ναι, κλείσε τα ιντερνετια, αυτά τι έχεις. Τα ιντερνετια, μας βάλουν σε διατροφή, να πούμε, ενδοχρονολόγοι και διατροφολόγοι, έτσι. Και σκάμε τώρα 7 η ώρα το πρωί και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε και πρέπει να ακούμε λόγο επειδή δεν και καλά, ας πούμε. Αυτό είναι μέσα στη διατροφή. Έτσι είναι... ξεκίνησα κι εγώ. Να, και έτσι πάτησε. Δεν είναι μόνο διατροφολόγος, είναι τέτοιοι οι... Πώς σου λένε, αυτοί που σου λένε τι σε μπλοκάρουν και τα λοιπά. Μου είπε με μπλοκάρει ο Γκοντάρο Μητροπάνος και το λόγο επειδή. Καταλάβες, δηλαδή. Ο Τρυφού. Και το ουσκή η μπύρα. Έτσι, άρα λέει τώρα 6 ώρα το πρωί, τι μπορώ να κάνω, ας πούμε. Για να κοιμηθείς, τι μπορείς να κάνεις. Τι μπορώ να κάνω για να κοιμηθώ. Κάθομαι, ακούω, ξέρω εγώ τα αθλητικά, ας πούμε, από Μουντιάλ και τέτοια, δεν ξέρω. Δεν έχεις ιδέα, ναι. Πήρα μόνο να δηλώσω το εξής, αυτό που σας έγραψα πριν, ότι μόνο 2 like, παιδιά, ξέρω εγώ, δεν γίνεται να βλέπουμε νησταγμένους ανθρώπους. Έτσι, που δουλεύουν, που ήσασταν στο τέτοιο στο ράδιο, πρέπει να έχουμε μια ταξική αντίληψη, ας πούμε. Για το πρωί, τι να κάνουμε. Εντάξει, το πρωί όμως ο κόσμος μας είναι εργατικός. Δεν κάθεται να δίνει like δεξιά και αριστερά, γιατί πραγματικά είναι άνθρωπος του μόχθου και παράγει. Δεν κάθεται να παρήσει like. Έχουν τα κινητά, έχουν αυτά τα smartphone. Έτσι, από το διαβόλου, ναι. Έτσι. Κάποιοι που κάνουν like όλη μέρα σημαίνει ότι κάνουν κάτι άλλο στα γραφεία τους. Κατάλαβες. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν τέτοιοι. Υπάρχουν τέτοιες διαφοροποιήσεις. Εμείς του πρωινού και του βραδινού, γιατί ταυτιζόμαστε, είμαστε δύο κόσμοι που πραγματικά εργάζονται. Με την ορθοστασία, με τους κυρσούς, με το φλεβίτι τους. Αυτή τη στιγμή εγώ το έχω πάει σε ρία. Έχω πει καλησπέρα. Ο Μπάμπης έχει πει καληνύχτα, φίλε μου, να προσέχεις, διότι ο Μπατμανίδης είναι λίγο εθιστικός. Δηλαδή στην αρχή τον βάζει. Ακόμα λίγο. Στην αρχή τον βάζει για να κοιμηθείς. Μετά. Κάτσε να ακούσω λίγο, μετά πάει 7.30, μετά... και στο τέλος, ας πούμε, καταλήγεις να τελειώνει, να πας 8.30 και δεν έχεις κοιμηθεί ακόμα, έτσι. Οπότε πρόσεξε το λίγο. Δεν είναι εθιστικό. Και στο τέλος έρχεσαι και στο στούντιο, ας πούμε, έτσι.
αυτό. Θα βγει και η σειρά σου. Εκεί θέλω να τα πάω σε κανένα τρεις μήνες. Μπράβο. Αλλά το θέμα δεν είναι ότι είναι μόνο εθιστικός, είναι ότι είναι αφροδισιακός πάρα πολύ. Α, μάλιστα. Κατάλαβες. Σαν τα στρίδια ένα πράγμα. Να είστε καλά, καλημέρα. Φιλιά, φιλιά. Είναι πρώτη φορά που παίρνω νυφάλιο. Σας ακούω κάθε μέρα σουρωμένος, σήμερα σας ακούω νυφάλιος και θα πέσω για ύπνο να σας ακούσω νυφάλιος. Άλλο κακό να μην σε βρει ευχόμαστε. Γεια μας, Χίκ. Τσάω, τσάω, τσάω. Εκεί μας καταντήσα, κόψανε ο λαός, κόβει ταξίδια, ακούει Μπατμανίδη, παίρνει τηλέφωνο. Τι να κάνεις, στο 2-31-0-287 και 3-8 συμβαίνουν όλα αυτά και σήμερα τελικά πάλι φίλοι μου το ρώτη καταιγισμός. Θα σας κρατήσουμε εδώ με τα γραφή αεροδρομίου πλέον όμως αγόρι μου, πλέον θα συνδεόμαστε όχι μόνο με τα αεροπλάνα, θα συνδεόμαστε και με τα φέρι μπότια, με τα καράβια, Θεσσαλονίκη, Κρήτη. Μπήκε καράβι μετά από δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια. Είχαμε μια ακτοπλοϊκή σύνδεση. Μια μέρα δεν κάνει αυτό. Μια μέρα. Έχει καμιά 20ετία. Εγώ δεν το πήρα ποτέ αυτό το περιβόητο. Καράβι που κατέβαινε και ήταν εκτέλα. Ας πούμε, πήγαινε σποράδες, Κυκλάδες και κατέληγε Κρήτη μετά από 24 ώρες. Ναι. Κοίταξε ούτως ή άλλως και να πας Κρήτη θέλεις 24 ώρες. Αν το πάρεις ο δικός και κατεβείς στο λιμάνι του Πειραιά και κάνεις όλη αυτή τη διαδικασία. Αν δεν προλάβεις να κλείσεις έγκυρα. Αλλά το καλύτερο όλων είναι ότι στις 26 είμαστε τώρα τρομερός τουριστικός προγραμματισμός για την πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Όχι την πρωτεύουσα, και σε αυτό αποτύχαμε εκτρά. Δεν είμαστε πρωτεύουσα της Μακεδονίας, όπως μου έγραψε ένας φίλος. Είμαστε στην πρωτεύουσα. Η Πέλα είναι. Και σε αυτό είμαστε πάλι νούμερο 2 ως Θεσσαλονίκη. Ποτέ δεν ήμασταν. Τέλος πάντων, εδώ να είπαμε Μακεδονία τον Ατάλο. Δεν είχαμε καμιά ακτοπλοϊκή σύνδεση για πουθενά. Πέρυσι είχαμε για σποράδες, την κόψανε. Και φέτος είπανε εδώ και πανηγυρίζει μάλιστα και η περιφέρεια ότι καταφέραμε με πιέσεις αυτά και να βάλουμε καράβι στις 26 του μηνού. Θα μπει ένα καράβι παλιό, σαν πιο κάραβο που λέει και το τραγούδι. Το τραγούδι δεν εννοώ τίποτα, μην το κάνετε αυτό συνειδητά. Μπαίνει λέει το Aqua Blue, το οποίο ναυπηγήθηκε το 1975. Τώρα πρόσφατα. Πρόσφατα ρε παιδί μου, τι είναι, ας πούμε 40 φεύγα ετών είναι, σιγά. Όριμο ματσούρ για τους κυπάριδες, ναι, μιλφ, καράβι μιλφ. Το οποίο το 2014 είχε υποστεί μια πολύ σοβαρή βλάβη λόγω επειδή πυρκαγιά στο αμπάρι. Έχει ένα βεβαρημένο παρελθόν. Έχει πάρα πολύ λίγα κρεβάτια. Όσον αφορά, γιατί όταν θέλεις να πας, ας πούμε, στην Κρήτη, προφανώς μια μέρα θα θες και κάπου να κοιμηθείς. Δεν μπορείς να κοιμηθείς στα πατώματα όπως πράττεις τις γραμμές του. Όχι μόνο το πασέρι, σιγά τώρα. Ναι, διαθέτει ελάχιστα κρεβάτια σχέση με τη χωρητικότητα μόλις 375. Και θα κάνει τώρα, αν έκανε το άλλο μια μέρα, το συγκεκριμένο δεν ξέρω πόσες μέρες μπορεί να κάνει. Παρ' όλα αυτά, εδώ οι θύνοντες, ας πούμε, μας το παρουσιάσανε σε μια τεράστια επιτυχία για την πόλη, ότι καταφέραμε να συνδεθούμε ακτοπλοϊκά. Εμείς οι Έλληνες που είχαμε τις τριήρες και κατακτούσαμε τον κόσμο, καταφέραμε ναι, το 2018 να συνδεθούμε ακτοπλοϊκά με την Κρήτη. Ανάσταση, θα ερχόμαστε σε οριδόν και θα έρχεσαι. Θα ξεκινάς σε μια μέρα, ξεκινάς Δευτέρα, Τρίτη πρωί, θα σε πούπε εδώ εκπομπή. Κανονικά. Κανονικότατα. Yeah. Θα μου πεις από την άλλη τώρα, επειδή είμαστε Μακεδόνες, δεν είμαστε και πολύ θαλασσινοί. Ο Μέγας Αλέξανδρος γιατί από στεριά δεν πήγε και κατέκτησε. Δεν έφτασε μες στα πέρατα του κόσμου. Άμα ήταν τόσο, γιατί δεν πήρε τα καράβια να πάει, άμα ήταν τόσο καλά τα καράβια. Θα τα λέμε και αυτά κυρίες και κύριοι. Οπότε ναι, γιατί θέλουμε, έχουμε έτσι μια τάση να. Οι χαμουτζίδες θα κάνανε. Χαμουτζίδες, επειδή θέλουν να παίρνουν τα ναύλα. Έτσι. Τα ναύλα εκεί στον πυρία. Βγαίνουν και κινητοποιούνται αυτόματα ένστικτα μέσα στη φωνή. Πάνε να πει πυρία. Βγαίνει ένα τέτοιο. Αλλά τι να κάνουμε, εντάξει. Μόνο για μένα είναι καράβι που λέει και το τραγούδι και άλλα και άλλα πολλά. Εντάξει, εγώ θα το πάρω φέτος. Είπα ότι θα πάρω το συγκεκριμένο. Έτσι πώς το βλέπω, δεν θέλω να το πολύ πάρω. Μην το κάνεις αυτό το πράγμα. Να απαντήσεις φωτογραφίες. Αλλά εντάξει, έχει ανασκευαστεί πλήρως. Ας πούμε, νομίζω το κάνω ταξιδάκι του, μου αρέσει να το δούμε σε μια κρουαζιέρα ένα πράγμα. Αν το δεις σαν κρουαζιέρα, πάρ' το. Ναι, ναι. Πάρ' το όπως σε βολεύει, λες. Λοιπόν, 7 η ώρα κυρίες και κύριοι. Εμείς οι ναυτικοί θα πάμε να κάνουμε το δεύτερό μας διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε εδώ με Mundial, βεβαίως. Τα όσα είδαμε χθες. Κάποια που είδαμε, έχεις περισσότερο το ρεπορτάζ, γιατί κάτι μου συνέβη χθες και δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω αμάν τα παιχνίδια. Λίγο είδα το πρώτο ημίχρονο της Πολωνίας και το δεύτερο ημίχρονο σχεδόν της τέτοιας. Η Κολοβία την έχασε, να σου πω την αλήθεια. Μάλιστα. Πρέπει να ήταν λίγο βαρετή ημέρα. Πολύ ποδοσφαιρικά. Ξέρω τι κάνω. Λοιπόν, συντονισμένοι εδώ. Ξυπνάμε, κοιμόμαστε, πίνουμε, αποτοξινωνόμαστε με λόγο επειδή μείνετε συντονισμένοι.
Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι με μια πάρα πολύ ωραία διασκευή. Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα, ε. Σε σερφ ρυθμούς, γιατί βρισκόμαστε σε καλοκαιρινό θαλασσινότατο mood. Λίμπερο 107,4 ακούτε. 2-31-0-2-87-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Εδώ με την σταθμάρα μας. Στη δεύτερη μας ώρα με τις σημαίες ψωμιάδι. Σημαίες ομάδων και κρατών, λάβαρα πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί, λογότυπα επιχειρήσεων, banner, street flags και beach flags στη Βασιλείου Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 2-31-0-5-32-0-0-0. Ζητάμε από κάποιον παλαιότερο να μας γνωστοποιήσει, να θυμίσει ίσως σε κάποιους άλλους ποιο παιχνίδι έδειχνε σε μαγνητοσκόπηση κατά τη διάρκεια του σεισμού της Θεσσαλονίκης πριν από 40 χρόνια ακριβώς. 11 και 5 είχε πραγματοποιηθεί η σεισμική δόνηση της κλίμακας των 6,5 Ρίχτερ, της τάξεως των 6,5 Ρίχτερ, της κλίμακας Ρίχτερ, για να το πω ορθότερα. Γιατί δεν το... Έτσι, μια, θα είναι μια άχρηστη πληροφορία που αξίζει να την έχουμε. Να φύγεις από εδώ με ένα πεσκέσι, με ένα πεσκέσι μέσα στο μυαλό σου. Δεν φτάνει. Τι πράγματα. Όχι, κάνεις έχω κλειστό, ρε παιδί μου, βλάκα. Σεισμολογικό, έτσι. Σεισμολογικό, σεισμολογικό. Πολύ σεισμο. Είναι το Βαν και είναι και το Βάρα. Να, το Βαν το έχει κάνει ο Βαρ Ότσος. Να τα λέμε και αυτά. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώστονα, καλώστονα. Και στους δύο. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ? Προσπαθώ να συνέλθω. Από τι? Μπαμπή. Παρακαλώ. Σήμερα παίζει Πορτογαλία, Μαρόκο και Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία. Mm-hmm. Πώς τα βλέπεις? Πορτογαλία, Μαρόκο και... Κοιτάξτε, θα πάμε με τα φαβορί νομίζω και με τα δείγματα που δείξανε στο πρώτο μάτς θα κερδίσουν και οι δύο. Λέω εγώ. Ξεκινάει το Μουντιάλ, έτσι έχω το πλήρες πρόγραμμα μπροστά μου. Mm-hmm. Από 14 μέχρι 28 έκτου. Mm-hmm. Είμαστε που είμαστε δύσκολα, λέω, ρε παιδί μου, να το τολμήσω. Α, και καλά. Ξεκινάω τώρα. Ναι. Και ξεκινάω Παρασκευή. Διπλό Ουρουγουάη ή την Πορτογαλία. Ωραίος. Διπλό την Αγγλία προχθές. Πάρα πολύ ωραίος. Διπλό τη Σερβία. Ναι. Άσο εχθές τη Ρωσία. Mm-hmm. Πορτογαλία, Ουρουγουάη, άσο σήμερα. Mm-hmm. Αυτά τα έχεις βάλει σε ένα δελτίο. Ναι. Σύστημα ή... Όχι, καρφί. Ωχ, καλά, πας, πας για... Ωχ, και μας πήρες τώρα εδώ. Γιατί μας πήρες? Γιατί μας πήρες, βραγόρι μου, τρέμουμε. Και χάνω την Αργεντινή. Νάτα, νάτα, νάτα. Ήδη είναι χαμένο το στήριο. Α, είναι ήδη και... Κατάλαβα. Είναι ήδη, ναι, με την Αργεντινή άσο. Με το Μέση, λοιπόν, να σουτάρει πάνω στον άλλον... Πρόσεξε τώρα να δεις τι γίνεται. Mm. Πρόσεξε τώρα να δεις, με το που γίνεται, με το που δείχνει το πλάνο, είναι ότι η γυναίκα μου τη λέω, Βιβί, θα το χάσει. Μου λέει δεν υπάρχει, λέει Μέση είναι. Ναι. Λέει καλά, πώς, τι. Την Πέμπτη, τι, συγγνώμη, την Τρίτη, mm-hmm. παίζει η Νιγηρία Αργεντινή. Mm-hmm. Το 2014 ξαναέπαιζε αυτό το παιχνίδι. Ναι, και το 2010 ξαναέπαιζε αυτό το παιχνίδι. Ξαναέπαιζε αυτό, αυτό για το 2010 δεν το ξέρω. Ήμασταν μαζί στον ίδιο όμιλο το 2010. Γενικότερα η Ελλάδα. Ακολουθεί Αργεντινή. Ακολουθεί Αργεντινή και Νιγηρία. Στη θέση. Ναι, ναι. Εκείνο το παιχνίδι, Μπάμπη, που λες, ναι. ήταν Τετάρτη. Mm-hmm. Ήταν το τελευταίο των ομίλων. Mm-hmm. Και παίζει. Βάζω ένα στοίχημα τότε. Χίμιχρον άσο τελικό την Κροατία με το Μεξικό. Mm-hmm. Χίμιχρον Ουρουγουάη, Παραγουάη μου φαίνεται. Mm-hmm. Την Τρίτη βάζω εμάς με την ακτή άσο-άσο. Mm-hmm. Και σκέτο χ εκείνο. Το Νιγηρία Αργεντινή. Το οποίο στο 45 ο Μέση έχει πάρει φάουλ έξω από την περιοχή. Είναι 1-1 το σκορ. Mm-hmm. Το παστελώνει, το βλέπει Βαρέλη να πούμε την αιστεία και το παστελώνει. Και το κάνει 1-2. Μπαίνουμε στο δεύτερο ημίχρονο μέσα, ισοφαρίζει η Νιγηρία με τον ίδιο παίκτη, πάλι το Μουσά. Δεν το θυμάμαι καθόλου αυτό το μάτς. Ναι. Και στο μετά από 5 λεπτά γίνεται ένα κόρνερ και με το γόνατο τώρα κάποιος, δεν θυμάμαι, ήταν ο Λαβέτη, ποιος ήταν, mm-hmm. τη βάζει με το γόνατο. Γίνεται 2-3 πάντα λεφτά. Τότε πριν το γάμο, πριν παντρευτούμε, ήταν κοντά στο 1,5 χιλιάρικο. Με 2 ευρώ. Με 2 ευρώ. Θα την έκανες βασίλισσα τη γυναίκα σου. Αυτές είναι ιστορίες. Αυτές τα προσωπικά δράματα που θέλουμε να ακούμε. Έτσι. Και τώρα σου λέω με το που δείχνει το πλάνο προχθές, mm-hmm. λέω, δεν το χάνει, δεν υπάρχει περίπτωση. Ρε παιδί μου, είναι κλασική περίπτωση, όπως το 2000, ξέρω εγώ, τότε στο Μουντιάλ, Λουίς Ενρίκε. Είχα πάει σεκιουριτάς στο Παναθηναϊκό, παίζει Παναθηναϊκό στην Μπαρτσελόνα και το βάζει ο Μπασινάς, κάνει το 1-0 και στο λεωφορείο πίσω στην επιστροφή, επειδή ήμασταν security τότε, δεν αφήναμε να πηδάνε τις πύρες δεξιά-αριστερά, mm-hmm.
Να το βάλω να τροπεί ρε παιδί μου, το μέσα στη, μέσα στη Βαρκελόνη. Mm-hmm. Ξεκινάει το παιχνίδι εκεί, βάζει ο Κωνσταντίνου το 0-1, μάλλον λέω εδώ είμαστε. Έτσι. 0-1 πάλι. Και με 2-1 περνάει κιόλας. Ναι, καλά, συγκλονιστικό παιχνίδι εκείνο. Στο, πάει στο 39, πότε ήταν 40, περίμενε ρε φίλε 6 λεπτά να τελειώσει το ημίχρονο το ρημάδι να πούμε, πάει με ισοφαρίζει 1-1, μένει και ο Παναθηναϊκός να πέτσου, χάνει 3-1. Mm-hmm. Πάνε και εκεί τα λεπτά. Εν τέλει έχεις τώρα, να φανταστώ ότι έχεις και επέτειο γάμου, δηλαδή κάπου τώρα. Σεπτέμβριο. Α, Σεπτέμβριο. Νόμιζα ότι παντρευόσουν εκεί στο Μουντιάλ. Ήταν η προετοιμασία. Ναι, αυτό. Ξέρεις, είχε κανονίσει ορχιστράρα αυτό το Νατάλο μετά πολιτικό. Μετά τον κόλ του Μπέση. Τώρα αυτό ήταν μπάμπι. Να σε τελειώσουμε το Λουίς Ενρίκε. Ξεκινάει το παγκόσμιο μετά. Παίζει Νότιος Αφρική, Ισπανία. Και το παίζω ακριβές σκορ 2-4. Και εκεί πολλά λεφτά. Είναι 2-3 και την ίδια θέση που είχε βάλει τον κόλ του Παναθηναϊκό. Πάει και να του στέλνει στο γυαλαδοκούρεμα. Άντερε Λουίς Ενρίκε. Λουίς Ενρίκε. Δεν σε θέλει, δεν σε θέλει. Κι εγώ είμαι σε ένα κουβάδι αρκές, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Να σου πω κάτι, Μπάμπη. Σαν την υγεία δεν έχει πουθενά. Αυτό θέλω να πω. Εννοείται. Εντάξει. Με ξέρεις τόσο καιρό, παίρνω τόσο καιρό τηλέφωνο, όλα είναι χαβαλέ. Καλά, ναι, εννοείται. Μα παίζουμε όλα. Fan betting όλα αυτά που κάνουμε. Αυτές οι ιστορίες είναι αυτοί οι παίκτες, ρε παιδί μου, είναι αυτά τα πράγματα που σε σημαδεύουν. Κοίταξε, αν το σκεφτόμουν στη μελέτη που έκανα εκείνο το παιχνίδι Νιγηρία-Αργεντινή, το φάουλ του Μέση, ξέρω εγώ, δεν θα το έβαζα το παιχνίδι. Γιατί βλέπεις, στο στοίχημα που σου είπα, αποφεύγω Βραζιλία, αποφεύγω Γερμανία, αποφεύγω, ας πούμε, Γαλλία. Τη Γαλλία δεν την έβαλα, την φοβήθηκα την. Τα λέγαμε εδώ, ποια Γαλλία φέτος. Τα έχουμε πει στην ανάλυση. Με τις ομάδες που παίζαν, ας πούμε, σου είπα, έχω την Αγγλία γιατί την Ισία είναι ψιλολιμό. Θα μου πεις βγήκε στο 91, έτσι. Δεν είναι όμως Μεξικό, δεν είναι Ελβετία, κατάλαβες που πήραν αποτελέσματα. Και τώρα που το έχω το κουπόνι που σας μιλάω μπροστά μου και το ξαναβλέπω, οι όμιλοι γίνονται ροντέο κανονικά, έτσι. Δηλαδή, τώρα ξεκινάει το Μουντιάλ, τώρα αρχίζει. Δηλαδή παίζει η Ιαπωνία, Σενεγάλη, ας πούμε, που έχουν κερδίσει και οι δύο, άντε παίζουν τώρα εδώ τη βάζη, Δανία, Γαλλία, Αυστραλία, Περού, έχει πολλά παιχνίδια που είναι άστα να πάνε. Έτσι. Έγινε, σε ευχαριστούμε πολύ. Φιλιά. Καλημέρα. Και καλή τύχη. Καλή τύχη ελπίζουμε. Δεν μου λες, Μπάμπη. Ναι, παρακαλώ. Να κλείσω με ένα τραγουδάκι, όλοι τραγουδάνε κάθε μέρα από κοινό. Εννοείται, τι πλάκα κάνεις. Τα λόγια του είναι συγκλονιστικά, έτσι άκουγα χθες τους ακροατές. Τα λόγια του είναι συγκλονιστικά, που δώστε βάση στο τραγούδι. Φιλιά, εξαιρετικός, εξαιρετικός. Εσύ τι έχεις κάνει ρε αγόρι μου, κίνημα. Σχολή τραγουδιού στα αθλητικά ραδιόφωνα. Μεγάλη περηφάνεια. Το ζεμπέικο της Ευδοκίας όπου παίζουμε προχθές το γάμο και δεν το έχουμε παίξει και έχουν σκάσει αγανακτισμένοι. Μας λένε παίξτε ρε καμιά ζεμπέκια να πούμε. Το ζεμπέικο της Ευδοκίας. Και λέω είναι δυνατόν γάμος χωρίς ζεμπέικο της Ευδοκίας. Πού πας? Να χορέψει. Συνήθως το ζεμπέικο της Ευδοκίας το χορεύει ο πατέρας του γαμπρού και ο πατέρας της νύφης χορεύει το μέση πεντέλη στα βουνά. Κάτι τέτοια έτσι. Δεν έχω παντρευτεί, δεν ξέρω. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλώς τον. Ιταλία-Αυστρία ήταν. Ποιο? Το μάτς. Ποιο μάτς απ' όλα? Στο σεισμό. Α, στο σεισμό, ναι, Ιταλία-Αυστρία. Ζούσες, ναι. Ζούσες τότε, δεν ζούσες. Ζούσα. Και ξέρεις. Πόσο είσαι, ρε? 40, ρε. Ένα χρονών ήσουν, δηλαδή. Ναι. Μάλιστα. Δεν το θυμάσαι, να φανταστώ. Μην μας πεις τώρα, το θυμάμαι, έχω μνήμες φροηδικές. Έχω κάνει σεισμό και ξέρω. Έτσι. Ιταλία-Αυστρία σε επανάληψη, λοιπόν. Ναι. Ήταν το παιχνίδι, μάλιστα. Ωραία, ωραία. Είναι η άχρηστη το πληροφορία. Το ίντερνετ, ρε. Ναι. Είπα και εγώ μήπως είχες καμιά μαρτυρία, ας πούμε, κανενός. Έχω παραστάσεις από εκείνο το σεισμό, αλλά... Πώς έχεις παραστάσεις ένα μισή χρόνο, ρε Σικρής? Δεν γίνεται να θυμάσαι ένα μισή χρόνο. Θυμάμαι που ένα... είχα περάσει τη νύχτα έξω, αυτό το θυμάμαι. Μήπως ήταν μια άλλη περίπτωση, γιατί μπορεί, τη δεκαετία του 80 είχε γίνει κάτι ψηλοσεισμοί και ταυτόχρονα βγαίνανε και κάποιες φήμες, θυμάμαι, και επειδή δεν ξέραμε το θυμάμαι, τότε, ναι, το θυμάσαι αυτό. Φήμες ότι θα γίνουν σεισμοί. Είχαμε περάσει ένα καλοκαίρι, ναι, είχαμε περάσει ένα καλοκαίρι με νοπές τις μνήμες. Θυμάμαι ένα σεισμό τον οποίο κούνησε πάνω κάτω το σπίτι. Περάσαμε τη νύχτα έξω, αυτό το θυμάμαι. Έτσι, και εγώ το θυμάμαι αυτό το πράγμα. Και γενικότερα, επειδή είχαμε νοπές τις μνήμες πολλούς κόσμος από το σεισμό του 78, κυκλοφορούσαν εκεί για κάποιο λόγο φήμες ότι επίκειται μεγάλος σεισμός και για ένα καλοκαίρι την ψιλοέβγαζε ο κόσμος έξω αρκετές ημέρες. Θα το ευρωμπάσκετ, ρε. Έτσι, ένα πράγμα. Μάλιστα. Κατά τα άλλα, εντάξει, όλα καλά. Καλά, μωρέ. Έχω μαγικές ικανότητες. Οχ, για πες. Ένας φίλος μου έβαλε να διαλέξω δύο κουπάκια, το ένα γεμάτο καφέ, το άλλο γεμάτο ζάχαρη. Ναι.
καφέ σε κόκκους, έτσι. Ναι. Και μου λέει διάλεξε ένα. Ναι. Και διαλέγω και βγαίνει. Τι βγήκε. Τι βγήκε. Δεν ξέρω ποιο μας διάλεξε. Α, για τη Βασιλεία. Α, αυτό. Βασιλεία Άγιαξ. Ναι, τώρα. Βασιλεία θα βγει. Μάλιστα. Μου είπε, λέει, 50-50 ήταν δηλαδή. Δεν το λες και κληρονομικό χάρισμα. Αυτό. Και διάλεξε όλα τα φαβορί. Μάλιστα. Ωραία. Να σε βάζουμε λοιπόν ένα κουπάκι καφέ και ένα κουπάκι ζάχαρη μετά το χταπόδι και μετά το. Τι διάλεξε. Εγώ με το χταπόδι. Τον αχιλέα, το σκυλί, τη γάτα, τι είναι αυτό. Έχουμε και φίλες και τον Chris εδώ. Λοιπόν, κάνε ένα κουπάκι, ένα βίντεο και στείλ το μας. Να δούμε τι θα διαλέξει σήμερα. Φιλιά, καλημέρα, καλημέρα. Τσαου, τσαου. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Αν μας πει. Καλά, αγόρι μου. Καλημέρα και στον Τορόντο. Αγόρι, ξυπνημένος ακούω σήμερα. Τάσες ρούχησα με το γάλα hangover έχω πάθει. Πω, από χθες. Ναι, ρε γιουβαρλάκια με ουίσκι γίνεται αυτό. Να κάνω μια ερώτηση. Έχεις φάει ποτέ, έχεις δοκιμάσει ποτέ να πάρεις μια σ' αρέσουν τα γλυκά? Όταν παίρνουν τα γάστρα, πλακώνω στα σιρόπια. Έχεις δοκιμάσει να βουτήξεις, γιατί το έχω κάνει και είναι και φανταστικό, ναι. Ναι. Να βουτήξεις σοκολάτα μέσα σε μαγιονέζα και να τη φας. Μα όχι. Κάντο σου παρακαλώ. Κάντο, είναι μια μαγεία. Τι λες, ρε άρρωστε. Δεν μπορώ να συγχαίρω με τα αυγά και τα κοτόπουλα και τα πασχάλια. Μαγιονέζα δηλαδή είναι αυτό το πράγμα το οποίο κάνει. Τι ακούω πολύ. Κάτσε, γιουβαρλάκι με ουίσκι. Ναι, ρε φίλε. Πότς γένεν αυτό. Συνέβη. Εντάξει, σ' αγαπάμε, σ' αγαπάμε. Σήμερα δεν έχει τίποτα δηλαδή το πρωί. Τι να, δεν είμαι σε θέση να βγω στο πάλι να τραγουδήσω. Από χθες το πρωί μέχρι τι ώρα δηλαδή? Το βράδυ είναι, το βράδυ. Α, το βράδυ αυτό. Άρα, βαρλάκι με ουίσκι. Ωραία, ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να πηγαίνουμε σε ένα μαγαζί για ξηροκάρπι να μας βγάζουν ένα γιουβαρλάκι, ας πούμε, να το τσιμπάμε. Τέλος πάντων. Δύσκολα, δεν έχει τραγούδι σήμερα. Ο Τόρντο θα είναι αύριο. Θα είμαι. Δεν μπορεί να τον κρατήσει. Δεν μπορεί να τον κρατήσει. Θα κυλουμάζω μετά αύριο. Αύριο. Φιλιά. Τσαο. Τι να πεις. Κυρίες και κύριοι, προτάσεις γαστριμαργικές και διατροφικές. Γιουβαρλάκι με ουίσκι, γιατί δεν κατάλαβα. Πρέπει να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που να συνοδεύει το εθνικό μας, το πάλε ποτέ εθνικό μας ποτό. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς. Και δεν μου αρέσει να έρχομαι σε αντιπαράθεση με βρέφη μηνών. Γιατί και ο Χρήστος μπορεί να ήταν πολιτικός κρατούμενος τότε. Ναι, σεισμικός κρατούμενος, ναι. Η μία ομάδα είναι το Βέλγιο. Λοιπόν, σίγουρο. Την άλλη δεν τη θυμάμαι, τον έβλεπα τον αγώνα. Ναι. Η άλλη πρέπει να ήταν νομίζω από... από Λατινική Αμερική, δεν μπορώ να θυμηθώ. Πάντως η μία ήταν σίγουρα το Βέλγιο. Εδώ μας λέει ο Κρίς ότι το Google γκούγκλαρε και το βρήκε. Τι έγινε, το έγραψε κάποιος τραχανάς ότι ήταν αυτό. Μάλιστα. Δηλαδή δεν υπάρχει, δεν το γκούγκλαρε, αλλά πού το γκούγκλαρε. Στους αγώνες που γινόταν 20 Ιουνίου, αφού ήταν μαγνητοσκόπηση. Και ποιος από όλους ήταν που δείχνανε. Ιταλία-Αυστρία, ναι, λέει, βλέπω και εδώ. 1-0 ναι. Ό,τι λέει εδώ. Εδώ δώσε την ίδια ημερομηνία με το Βέλγιο, να δούμε τι θα σου βγάλει. Μάλιστα, θα το ψάξουμε. Το ψάξουμε. Και για την Ευδοκία να πω. Ναι, ναι. Είδες πως συνδέονται, Μπάμπη. Σε πήρε τηλέφωνο ο άλλος που άκουγε, που σ' άκουγε και ήταν στο στρατόπεδο και απολύεται με σένα. Α, καλά, εντάξει. Αυτό ούτε ο Ταραντίνο δεν έχει κάνει τέτοιο plot twist. Ναι, και δεν έγινε και μια αναφορά για το Μίμι Μπενίσκο που έβαλε τον γκολ στο Χαϊδάρι. Μια και είπε το παλικάρι. Μάλιστα. Τον κάναμε χθες το Μίμι Μπενίσκο, χαρακτηρίσαμε τον Χάρι Κέιν, το Μίμι Μπενίσκο της Αγγλίας. Γιατί και ο Μίμι. Δεν το είχε βάλει ο Μπενίσκο. Τον γκολ στο Χαϊδάρι. Δεν το είχε βάλει ο Μπενίσκο. Άλλο το είχε βάλει. Τέλος πάντων, ας ψάξετε τον αναγραμματισμό της λέξης Χαϊδάρι να δείτε τι βγαίνει. Μάλιστα. Έγινε. Χαδιάρι, ξέρω εγώ τι άλλο βγαίνει. Φιλιά, τσάω, τσάω. Με αρχικό το Α. Μάλιστα. Χαϊδάρι έχω παίξει και ξέρω και εγώ, είναι καταπληκτικό, είναι θεωρώ αδελφό σωματείο, αδελφή περιοχή της, των Αθηνών, γιατί έχει δύο ψυχιατρία. Σαν που λέγει το Δαφνί και ακόμη ένα. Ποιο είναι το άλλο το ίδρυμα των Αθηνών,
θυμάμαι, ναι. Και εμείς εδώ έχουμε το ψουνουθού, κοντά είμαστε. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Χρήστος Βελώνης, καλημέρα. Ναι, έτσι, έτσι, σωστός. Ναι, δεν ήταν ο Μπενίσκος, να τα λέμε και αυτά. Yeah. Φιλιά, τσάω, τσάω. Yeah. Βελώνης, ναι, το 2005, σε εκείνο το συγκλονιστικό παιχνίδι της ομάδας του Άρεως στο Εγάλεο, στο 90 φεύγα. Αν ο Άρης δεν έπαιρνε εκείνο το παιχνίδι, παρέμενε στην Β' Εθνική. Με πολύ απρόβλεπτες συνέπειες για εκείνη την εποχή. Και το Χρήστος ο Βελώνης πραγματικά είχε λυτρώσει ένα συγκλονιστικό μάτσο. Το θυμάμαι, το βλέπα κανονικότατα. Εμείς οι λάτρες του πολύ καλού ποδοσφαίρου, κυρίες και κύριοι. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Εδώ με την σταθμάρα μας, με το λόγο επειδή. Και η Ιντερβέντερ μας συντροφεύει με μια τεράστια γκάμα στοιχηματικών επιλογών, επιλογή cash out και γρήγορες αναλήψεις. Εν μέσω Μουντιάλ μας ενημερώνει για τα δρόμενα και τα τεκτενόμενα που συμβαίνουν στο παγκόσμιο κύπελο της Ρωσίας χθες. Είπαμε, τίποτα δεν προλάβαμε να πούμε. Τρία ματσάκια. Ήρθε τελικά η κόκκινη που δεν είχε βγει σε κανένα παιχνίδι. Το 0-0 που πέσαμε σε όλα έξω, νομίζω. Σαφώς. Ξεκάθαρα, γιατί είχαμε δώσει, νομίζω, Κολομβία, Ιαπωνία, Χ, Πολωνία, Σενεγάλη, Άσο και Ρωσία, Αίγυπτος Χ. Πονηρή, μεν. Η Ρωσία μια χαρά. Τις τριάρες και τις πεντάρες μοιράζει από το πουθενά. Ναι, όλοι λένε ότι σιγά τώρα η Σαουδική Αραβία δεν ήταν τίποτα, σιγά τώρα την πεντάρα, μια χαρά ομάδα είναι η Ρωσία. Ναι, φαίνεται ότι σκληροτράχυλη και ότι τελικά μπορεί και να προχωρήσει, γιατί πολλοί κόσμος δεν την πίστευε, σου λέει σαν φαβορί, σαν διοργανωτές θα περάσουμε μέχρι τους 16 και μέχρι εκεί, ναι. Θα δούμε και τις διασταυρώσεις. Κολομβία, Ιαπωνία 1-2, χθες το μεσημέρι με τους Κολομβιανούς να παίζουν από το 3 μόλις. Κάπου εκεί, ναι. Το είδες αυτό, δεν το είδα καθόλου, κοιμόμουν, ναι. Κάπου εκεί, κατευθείαν κόκκινη. Γιατί έφαγε κόκκινη απευθείας? Να σου πω, δεν θυμάμαι, αλλά ήταν από την αρχή, έπαιζε από το 5 νομίζω. Ναι, και μας το χάλασε εντελώς. Πολωνία, Σενεγάλη, μεγάλη απογοήτευση. Τρομερό μάτς, τρομερό μάτς. Ίσως το χειρότερο παιχνίδι του Μουντιάλ νομίζω, παρόλο το 1-2 το οποίο... Μαγική εικόνα που λένε. Μαγική εικόνα με ποια είναι, ότι μπήκαν 3 γκολ σε αυτό το παιχνίδι. Ναι. Πολωνία που για κάποιους, ας πούμε, μας παρασύραν και εμάς με τις προβλέψεις τους. Αυτοί κάποιοι. Τραγική Πολωνία. Σε μεγάλη είμαστε, να τα πούμε ξεκάθαρα. Δεν ξαναπέζουμε Πολωνία. Ευχόμαστε να καταστραφεί. Ξεκάθαρα, ναι, να τα πούμε όλα, ρε παιδί. Να τα πούμε όλα έτσι. Ναι, ως Πολωνοί. Δεν τους χάλασε και λίγο τους Πολωνοί, οι οποίοι έχουν πάρει μια ανάποδη τροπή ως χώρα. Έχουν ξεχάσει το τι έχουν υποστεί στηριωδίες από τον ναζισμό. Εκεί, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και έχουν πάρει μια ανάποδη στροφή. Δεν τους χάλασε καθόλου που χάσανε από 11 Αφρικανούς εκεί. ναι, να το έχουν να το θυμούνται. Και Ρωσία-Αίγυπτος το βράδυ. Ναβαρίνο 2 για τους Αιγύπτιους μετά την αυμαχία και τον κατατροπισμό του Ιμπραήμ Πασά το 1827. Ήρθαν για ακόμη μια φορά οι Ρώσοι, τότε πέσανε στο ουδέτερο της Πελοποννήσης. Στο ΕΑΚ Ναβαρίνο, στο ΕΑΚ Πύλου. Πύλος, η πατρίδα του Αντώνη Σαμαρά, όλα έρχονται και δένουνε. Όλα συνδέονται, κύριε Μπάμπη. Και για δεύτερη φορά οι Αιγύπτιοι δεν κατάφεραν να κάνουν κάτι παραπάνω απέναντι στους Ρώσοι. Τότε βέβαια οι Ρώσοι πολεμούσαν και για τη δικιά μας ανεξαρτησία. Σαφώς. Το να έτσι δώσει κάτι, γιατί συνδέονται, άρρηκτα συνδεδεμένες είναι οι έννοιες Ρωσίας και Ελλάδας. Τα έχουμε πει αυτά πολλές φορές από εδώ, τα έχετε πει εσείς, κύριε Μπάμπη. Μετά να αναπαράγουμε. Έτσι, είναι. Τώρα, το ξανθογένος. Που έβλεπα χθες η δεκάδα που δεν έχει μέσα το ένα ξανθό, ένα μόλις. Ένα μόνο και έβαλα και γκόλο κυρίως. Τυχαία. Δεν νομίζω. Έτσι, δεν τα λέμε και αυτά. Για σήμερα το προγραμματάκι μας. Να αναπαράγουμε, συγγνώμη, σε διακόπτω. Ναι. Να αναπαράγουμε ότι ο προπονητής της Αιγύπτου είναι ο Έκτορ Ραούλ Κούπερ. Με τα μπέλα πάνω. Με τα μπέλα πάνω του Λούζερ. Έτσι τα έχει πει ο Μάριο. Χαρ. Καλημερίζουμε, να τα ροστάκια από το Χαϊδάρι μας ακούνε, είναι συνδεδεμένα και μας λένε το δρομοκαΐτιο Μπάμπη, χαιρετίσματα από εδώ κάτω. Έτσι, μη πεις τίποτα, κατευθείαν θα σε πιάσουν, έχεις παντού αυτιά, να προσέχεις, μπορεί να έχεις αυτιά και στην Αίγυπτο τώρα και να σε ακούνε εκεί. Αχ, μακάρι. Του Έκτορ Ραούλ Κούπερ, η Αίγυπτος η οποία είναι η πρώτη ομάδα που αποκλείστηκε από την επόμενη φάση. Ο κόσμος δεν θα δει Ουάρντα εδώ της Θεσσαλονίκης που θέλει πάρα πολύ. Του φάγε τη θέση χθες ο Σαλάχ, ο Κλικαδόρος, ο Κατσουράνης της Αιγύπτου, να τα λέμε και αυτά.
Δεν έβαλε μέσα το παιδί μας να παίξει. Μπήκε ο Άρντα και έδωσε μια διαφορετική όθηση και κίνηση στην ομάδα της Αιγύπτου. Καμία σχέση, αλλά εντάξει. Κάτσε ρε, ραδιόφωνος Θεσσαλονίκης είμαστε. Α, συγγνώμη, ήταν ο MVP. Ναι, ο MVP με τον Μπρίκοβιτς που τρώμε ξύλο δύο μέρες, ας πούμε, που τολμήσαμε να πούμε. Θα το φάω, θα το φάω. Έπαιξε τρία λεπτά. Δεν ήταν ο Μπρίκοβιτς ο MVP. Σαφώς. Θες τα τρία λεπτά που έπαιξε. Η Ρωσία εκτός συγκλονιστικού απρόπτου πρέπει να γίνουν πράγματα και θάματα για να μην περάσει στην επόμενη φάση. Είναι και αυτή. Μάλλον γίνεται η πρώτη ομάδα. Έχει ξεκινήσει η δεύτερη αγωνιστική σήμερα στις 3 η ώρα. Πορτογαλία-Μαρόκο. Μετά το εντυπωσιακό 3-3 της πρώτης αγωνιστικής απέναντι στην Ισπανία. Ένα αποτέλεσμα που βόλευε και τις δύο ομάδες, να πω τώρα εγώ έτσι την εξυπνάδα μου. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ξεκινάνε τα φαβορί. Και σου λέει να μην βγάλουμε τα μάτια μας αναμεταξύ των. Εχθές έβλεπα βίντεο του Χρήστου Σωτηρακόπουλου το 2014 στην. Ό,τι να είναι, βλέπω. Πες την αμορέ την Σπυροπούλου. Τι βλέπεις ρε αγόρι, τη Σπυροπούλου. Το 2014. 2014 γίνεται. Είναι παλιά βίντεο της, όπου λίγο πολύ είπε ότι το Μουντιάλ, τα Μουντιάλ είναι στημένα να πούμε, τα FIFA τα σπρώχνουν τις ομάδες. Είπε το η UEFA αφήνει να κατά γίνονται. Κατά ποια έννοια δηλαδή. Ότι λέει η UEFA αφήνει να γίνονται κανονικά γιατί πήρε και η Ελλάδα το κύπελο. Ναι. Το οποίο για πολλούς ήταν και στημένο και αυτό. Ήταν ο δρόμος για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, για την Παπαρίζου και τα λοιπά. Από εκεί ήταν η αρχή του κακού, το μπάσκετ και τα λοιπά. Και λέει ότι ενώ η FIFA λέει δεν αφήνει κανένα outsider να ξεπεταχτεί, έχει συγκεκριμένες ομάδες, συγκεκριμένο μοτίβο το οποίο αναπαράγει ανά 4 χρόνια. Τι λες μωρέ. Ναι, ναι, ναι. Καταρχήν το βίντεο αυτό λέγεται το Μουντιάλ είναι στημένο κανονικά. Είναι στο YouTube, δεν λέει, δεν ακούγεται από τα χείλη του Χρυσού Τυρακόπουλου ότι αυτό, να αφήνει κάποιες αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο λέει κλικαδόρο και μαφιόζο τον Μπλάτερ. Σκληρά λόγια τότε το 2014. Κανονικότατα. Και τώρα ποιος είναι ο Ινφαντίνο, αυτός με τα. Δηλαδή ανακάτευε τα μπαλάκια και γίνε πρόεδρος. Δεν ξέρω, αυτός ο Ινφαντίνο έχει μια πολύ όμορφη φάτσα. Είναι καλτόφατσα. Καλτόφατσα είναι. Αλλά δεν είναι για πρόεδρος της FIFA. Θα μπορούσε να είναι παράγοντας σε ομάδα Θεσσαλονίκης άνετα. Νομίζω. Όχι παράγοντας, ούτε καν, μασέρ. Κάτσι. Ναι, θυμίζει λίγο το Δάρα, τον γιατρό του Πανιωνίκου, του Ολυμπιακού παλιότερα. Ναι, ναι. Άκου να δεις τι είχε πει το 2014 για το Μουντιάλο ο Χρήστος Τυρακόπουλος. Φυσικά όλα αυτά που άλλου στην καινούριο θα έπρεπε να τα πεις. Όχι στην καινούριο. Παγκόσμια κύπελα, τα Μουντιάλ έχουν μια πολύ μεγάλη ιδιαιτερότητα σύγκριση με τα Euro που είχαμε πάρει τότε. Έτσι. Τα Euro είναι υπό την αιγίδα της UEFA. Η UEFA είναι μια ευρωπαϊκή ομοσπονδία δηλαδή, η οποία αφήνει την διοργάνωση να κυλήσει. Αφήνει. Θεωρεί ότι έτσι κι αλλιώς όποιος βλέπει στην Ευρώπη μπάλα, έτσι κι αλλιώς ξέρει μπάλα και τον ενδιαφέρει. Άρα ο τελικός μπορεί να είναι Πορτογαλία, Ελλάδα, μπορεί να είναι Τσεχία, μπορεί να είναι όπως έχει συμβεί η Δανία. FIFA είναι FIFA. Κάτω από την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Ο Μπλάτερ είναι πιο σημαντικό. Αυτό είναι ο Μπλάτερ είναι ένας αρκετά διεφθαρμένος άνθρωπος, ο πρόεδρος της FIFA. Λουτρά αλήθεια. Σκληρές αλήθειες. Πολλές φορές έχει χρησιμοποιήσει τους διαιτητές για να σπρώξει τους γηπεδούχους, τις μικρές χώρες, μέχρι κάπου. Στον τελικό, άμα παρατηρήσει κάποιος όλη τη λίστα, θα δει τους συνήθεις υπόπτους. Βραζιλία, Αργεντινή, Ιταλία, Γερμανία. Καμιά φορά είναι η Ολλανδία, τώρα μπήκε η Ισπανία από το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο, τελειώσαμε. Έτσι, τελειώσαμε κύριε, τελειώσαμε, είδες. Να τα λέμε και αυτά. Έχουν υποθεί. Τώρα θα πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα, καθότι φτάσαμε στις 7.30 εδώ στο Λόγο Επειδή. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, τελευταίο μισάωράκι μας. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας περίμενε. Καλημέρα. Έλα ρε αγόρι μου, έλα ρε, έλα ρε. Αγόρι μου. Πάλι άντρες είσαστε εκεί. Μόνο άντρες. Δυστυχώς, δυστυχώς. Όχι μόνο αυτό, οι ίδιοι άντρες. Πού καταντήσαμε. Οι ίδιοι και οι ίδιοι. Ποιος είναι. Ο Τορόντος. Α, ο Τορόντος, ναι. Τι κάνετε παιδιά. Καλά είμαστε εσύ. Σε περιμέναμε. Ναι, άργησες. Περιμένω αυτοκίνητο να πάω... απάνω. Απάνω πού? Καριές. Α, Καριές. Νομίζω έτσι πόσο στο απάνω, γιατί είσαι και στο Άγιο Όρος, πας στο Θεό να φτάσεις. Σήμερα βγαίνω ή αύριο. Α, βγαίνεις γιατί? Να πάω λίγο να ξεκουραστώ στη Θεσσαλονίκη. Τι έκανες κύριε εσύ? Τα κεριά κουβαλούσες, δηλαδή πώς μπορεί να κουράστηκες? Πρέπει να το ξεκουράσεις λίγο το κορμί μου. Ναι, έτσι, έτσι, αυτή την πελώρια κόρμα. Όλες οι γυναίκες με περιμένουν έξω, δεν λέω τι να κάνω τις αποφύγω. Πήγες εκεί, μόνασες, ας πούμε, λίγο μάζεψες τέτοιο και έρχεσαι εδώ στη Θεσσαλονίκη, κορίτσια, φυλαχτείτε, έρχεται ο Παφούλιας. Φυσικά. Για πόσες μέρες θα σε έχουμε κοντά μας, για πόσες εμφανίσεις?
γιατί θα πάρει άδεια να φύγει. Όχι ρε, να ξέρω ρε παιδί μου, ενημερώνουμε εδώ τον κόσμο. Εγώ σήμερα μέχρι και την Παρασκευή μπορούμε να μιλάμε. Ωραία, θα έρθεις από το στούντιο οπωσδήποτε, ένα πρωί. Ένα πρωί, τι ναι. Να κάνω το στούντιο, να... Να πούμε ένα τραγουδάκι ρε αδερφέ. Θα κεράσω καφέ, θα κεράσω καφέ. Θα δεις 7.30 ώρα πάρει και το κιόσι, θα κεράσει αυτός. Ω, εσύ το χοντρός ο κιόσι. Ναι. Δεν θα μιλάς έτσι, πρόσεχε, θα μιλάς καλά. Εντάξει, λόγισε, να είσαι. Συγχώρεσέ με. Μάλιστα, συγχώρεσέ με, να. Στο Άγιο Όρος είναι από μένα ζητάει συγχώρεση. Να καταλάβουμε τι έχουμε να κάνουμε. Ζήτησα συγχώρεση. Με είπα μια λέξη και είπα συγχώρεση. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Έχεις μετανοήσει, βρίσκεσαι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Ο Χρήστος είναι στην Παρασκευή. Ναι. Μετά τη Θεσσαλονίκη, τι έχει το πρόγραμμα της περιοδίας? Από εβδομάδα σκέφτομαι να πάω στην Κρήτη, νομίζω. Να τα. Σκέφτομαι. Έλα από εδώ. Έλα από εδώ, θα φύγεις μαζί με τον Τορόντο. Δεν έχει και καμιά γυναίκα, μόνος μου να έρθω. Με τις γυναίκες. Έχει στην Κρήτη, έχει γυναίκες. Τι να τις κάνεις τις κριτικές, εγώ θέλω τις Θεσσαλονικές. Εκεί και απαιτεί. Και εγώ αυτό το, έχω αυτό το μαράζι. Δεν ξέρω πως τις γυναίκες με κυνηγάνε, άσε. Πες τα εδώ. Να τις αποφύγω. Σε κάτι, γι' αυτό πας στα Γιώρος. Γι' αυτό πηγαίνω μέσα, για να γυρωμήσω. Θα αφιερώσεις ένα τραγουδάκι σε όλες τις γυναίκες, ένα ερωτικό έτσι που σ' ακούνε και κρέμονται από τα χείλη σου αυτή τη στιγμή, φίλε μου Παφούλια. Τι τραγούδια ερωτικά, δεν ξέρω κανένα, ξέρει κανένα. Όχι, ό,τι θέλεις τότε, πες μας κάτι για κελιά και για θανάτους θα μας πεις τώρα, δεν είμαι σίγουρος. Πες ό,τι σου έρχεται. Μα όλες είσαστε ίδιες. Δεν θέλω αυτό, άλλο. Πού άλλο, τι να πω, τι άλλο τραγούδι να πω. Άλλο τραγούδι πες, τώρα όλες είσαστε ίδιες, ντροπή να τα λες αυτά τα πράγματα. Ζαγοραίος. Ζαγοραίο, καλός είναι. Πες ένα άλλο του Ζαγοραίο. Όταν ήμουν παιδί, δεν το θυμάμαι και καλά το τραγούδι. Περάσα και χρόνια από τότε που σου παιδί, λογικό είναι. Άλλο, Jukebox. Άλλο? Ναι, άλλο τραγούδι, Jukebox. Του Ζαγοραίο. Πάλι Ζαγοραίο, μάλιστα. Τι τραγούδι υπάρχει. Εκεί. Πρώτη, ναι. Πού μένουν. Άμα εκεί που μένουν είναι μικροί. Ναι, ναι, ωραίο δεν είναι. Ωραίο δεν είναι. Εκεί που μένουν. Να φιερώσουν τις γυναίκες αυτό το τραγούδι. Να τριχιάσουν οι γυναίκες. Δεν τριχιάζω, άμα να τριχιάζω. Να τραγουδήσω άλλο. Άλλο, άλλο. Μάλιστα, άλλο. Προσεχή τα χείλη μου. Τα χείλη για μου για σένα ναι λένε. Και μερόνυχτα. Έλα. Τα μάτια μου κλαίνε. Δεν το ξέρω, λέγησε, δεν το ξέρω. Ντεφορμέισε σήμερα, Παφούλια, ντεφορμέισε. Εμένα ξέρει τι μου αρέσει. Να πάει να σε διαβάσει κανένας παπάς. Αυτό να με διαβάσει ο παπάς, όπως και να είναι. Άμα έρθω στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να με προσκυνάει κάποιοι, γιατί να με κυνηγήσουν όλες οι γυναίκες. Κάποιοι σίγουρα. Εδώ σε προσκυνάει όλο το σήμα, ρε. Είναι συνδεδεμένο τώρα, σε ακούνε άντρες, γυναίκες, γίνεται χαμός. Από Σικάγο, από Μαϊάμι, από Καναδά, από παντού, από που θες να πούμε. Και το λιμεναρχείο με ακούει. Δεν σαφώς, τι από το λιμεναρχείο, δεν σε ακούγανε. Πλάκα κάνουμε τώρα. Το λιμεναρχείο στη Θεσσαλονίκη λένε να το σκέφτονται για τον παππούλια που. Πού είμαι εγώ εδώ, κατάλαβες? Δεν κατάλαβα εγώ, μάλιστα όλες. Το Ρόντα. Το Ρόντα. Ναι. Άκου, πρέπει να φύγει, να έρθει και καμιά γυναίκα να μιλήσει. Όλοι άντρες εκεί μας, με τα μουντιάλ και με αυτά. Φτάνει τόσο, φτάνει, άντε. Φιλιά, τσάω, το διώχνεις. Τι να κάνουμε, αυτά έχει το λόγο επειδή, κυρίες και κύριοι. Μπήκαμε σε πολύ βαθιά αθλητικά παιδεία την φετινή σεζόν και έχει αλλάξει το ρου της ιστορίας της εκπομπής. Αλλιώς τα είχε μάθει ο κόσμος με τις ερευνές του, με τα κοσμοπόλιτα, με τα pillow fights, με το έτσι, με το αυτό. Εντάξει. Ναι. Μια φορά στα 4 χρόνια καλό είναι να γίνονται αυτά. Εντάξει, μας τα πάρουν όλα. Να δώσω τα χαιρετίσματα όμως στον αυτοκινητιστή φίλο που είπε ότι μία οδός είναι γαλήνη. Δηλαδή το άκουσα αυτό και γαλήνευσα μέσα μου. Ποια οδός γαλήνη? Ότι ξέρω εγώ έχει κίνηση εκεί, όχι είναι γαλήνη. Είπε το τέτοιος, όχι δεν το πρόσεξα.
Είναι γαλήνη, δηλαδή. Εντάξει. Καλύτερα από διακοπές. Που είναι, ξέρω εγώ, Ιγνάτη. Γαλήνη. Γαλήνη, τεράστια. Είχα μείνει στο ότι πρώτο ταξί που βγήκε ήταν το 1055. 1055 ροκ. Ο σταθμός είναι, ρε παιδί, αυτό. Θέλουμε να μας πάρει το ταξί που θα έχει τον αριθμό 1074, που είναι το 174 του Λίμπερο. Ναι, και να μας πει για τη Γαλήνη. Για τη Γαλήνη, Γαλήνη ισορροπία. 2-31-0-2-87-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Για λιγουλάκι ακόμη εδώ, με τη σταθμάρα μας. Οι σημαίες ψωμιάδι, σημαίες ομάδων και κρατών, λάβαρα πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις επανή, λογότυπα επιχειρήσεων, banner, street flags και beach flags. Στην Βασιλέως Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 231-0532-000. Ο φίλος μας ο Σταύρος μας λέει ότι και στην Κυπαρισία κάνουνε σερφ, σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα σερφ. Άμα δεν κάνανε οι παλιοελαδίτες, αυτοί ανακαλύψανε το σερφ και τον κόσμο. Βεβαίως, βεβαίως. Όλα εκεί στα μέρη του Αντώνη Σαμαρά. Εσείς αυτόν τον άνθρωπο το διώξανε. Μια χαρά πήγε, διαπραγματεύτηκε, έφερε το όνομα της Μακεδονίας. Πέστα, 1992. Πέστα. Δεν μίλησε. Πέστα. Ήταν έτσι τύπος κυπογραμμός. Παρουσίασε ένα ύφος, ας πούμε, στεντόριο ελληνικότατο. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα. Και η Ιντερβέντεν μαζί μας. Με μια τεράστια γκάμα στοιχηματικών επιλογών, επιλογή cash out και γρήγορες αναλήψεις. Τώρα για το Μουντιάλ στα φόρτε της. Σήμερα, φαντάζομαι, είπαμε να μιλήσουμε για Μουντιάλ, δεν προλάβαμε καν το πρόγραμμα να πούμε. Θα φύγεις από την εκπομπή και αύριο δεν θα μας παίρνει κανένας, φίλο μου, το Ρόντε. Θα παίρνω εγώ τηλέφωνο να τραγουδάω κλασικά. Όπως με έστειλε ένας φίλος. Μη σου πω, θα πάω. Ναι, τίποτα, ναι, κάτι δικά σου. Ναι, ένας φίλος μου είπε χθες ότι καλύτερα λέει ακούγες από το τηλέφωνο. Είναι αλήθεια, το παραδέχομαι. Εγώ δεν το υιοθετώ. Και σήμερα δεν τραγούδησες κιόλας. Είπαμε το τρίτο, την τρίτη συνέχεια έκρυβε εκπλήξεις. Είναι δεδομένη η αποτυχία. Αν πάρουμε τον κινηματογράφο ιστορικά, μόνο μία ταινία και πήρε και 11 Όσκαρ μάλιστα. Αναδρομικά τα πήρε. Ναι, έτσι. Να τα στημένα και αυτά, γιατί ο Μπλάτερ τον Όσκαρ. Ούτε η Ακαδημία εστημένη. Το Back to the Future, το 3 ήταν μάπα. Ναι. Το 2 ήταν καταπληκτικό. Ναι. Και ποιες άλλες τριλογίες υπάρχουν στο τέλος. Νονός 1, νονός 2 σχεδόν εισάξια. Φυσικά δεν είναι. Το 3 ήταν πολύ κατώτερο. Star Wars αυτά δεν τα έχω δει και εγώ, να σου πω την αλήθεια. Το δεύτερο ήταν καλύτερο από το πρώτο. Το 3 ήταν εντελώς άθλιο, ρε παιδί μου. Σχεδόν τηλεοπτικό. Mm-hmm. Μην το πάμε στην κουλτούρα όμως. Ναι, ναι, εντάξει. Συγγνώμη. Θα σε πάρω τηλέφωνο για που χάλασα την εκπομπή έτσι. Καλημερίζουμε τον φίλο μας το Θωμά που λέει το Ρόντα. Καλό ταξίδι. Και στο Επανιδίν και στο Επανακούιν. Σε περιμένουμε στο πρώτο μάτσο όταν ανέβει η Ρακλάρα. Μόνο μη μας φέρεις κανένα Παπαθανασάκι από το Ρόντο. Κάτι θα φροντίσω να φέρω. Έτσι, από το, πώς μας το είπε το κόμις αυτό, Μαρκίντε, κάτι μας έλεγε χθες στο μαγαζί. Μαρκή σίγουρα, ήταν τώρα το θυμόλι, άλλο δεν το θυμάμαι. Δεν έχω πάει. Έτσι, ήρα κουλτούρα, σε πουλτούρα βεβαίως. Σήμερα το προγραμματάκι για το Μουντιάλ, εμείς θα προσπαθήσουμε να το πούμε. Έχεις ετοιμάσει τραγούδι για την αποφώνηση και την αποχώρηση? Όχι, μετά το χθεσινό νομίζω ότι δεν. Μα έτσι θα αφήσει τον κόσμο σου. Έτσι θα αφήσει τον κόσμο σου. Ένα καλό ταξίδι να πούμε. Τι να σου πω, Κατσιμίχα, μπήκε στην πίστα σαν άγριο βαγόνι. Τέτοια. Κάτι. Το πριν το τέλος το έχεις τραγουδήσει. Που είναι ένα έτσι. Κάνε δουλειά σου. Κάνω δουλίτσα εγώ και εσύ ετοιμάζεις εδώ για να αποχαιρετήσεις το λαό που τους αγάπησε, σε καθιέρωσε. Πώς θα φύγω, αχ. Να μας ξανάρθεις, μωρέ, τώρα. Πορτογαλία, Μαρόκο στις 3 η ώρα. Οι Πορτογάλοι μετά το 3-3. Το Μαρόκο είχε ιτηθεί στις καθυστερήσεις. Αν δεν κάνω λάθος, ποιον έπαιξε το Μαρόκο? Με την Ουρουγουάη δεν είχε παίξει το πρώτο μάτς. Νομίζω και είχε ιτηθεί στις καθυστερήσεις. Ναι. Μπορεί και όχι. Με το Ιράν, ρε, τι λέω, ό,τι να είναι. Το ή αγαπημένο μας ομάδα. Ναι, το Ιράν το παίζει σε 9 η ώρα. Ιράν-Ισπανία. Θες να κάνουμε καμιά τρελά, Μασούντ. Κανονικά, δώσ' το, ρίχτο. Άσος, βόμβα, ναι, ρε, Μασούντ για να τρελαθούμε. Χατζησαφή, χατρίκ. Χατρίκ και Ανσαριφάν. Έτσι. Ποια Ισπανία, βρε, τώρα. Ποια Ισπανία, πλάκα κάνουμε τώρα. Άσε, βρε, τώρα. Πορτογαλία, Μαρόκο, έξεις ακόμα προσπαθούμε. Τι να το βάλουμε αυτό τώρα, ρε, εσύ. Τι να κάνει το Μαρόκο, κανένα έτσι, κανένα αυτό, κανένα έτσι. Σκληροτράχυλο, μεν, να το δώσουμε ένα 2-1. Θα νικήσει το Μαρόκο, πιστεύω. Θα δώσει δίκη του μέρε, τρέλα. Τζάμπα είναι έτσι, γιατί θα νικήσει το Μαρόκο. 2-1 θα κερδίσει το Μαρόκο την Πορτογαλία, ναι. Δεν θα νικήσει το Μαρόκο, γιατί εντάξει, έβαλε 3 γκολ ο κύριο. Πώ το λέει ο Μπασλαμά. Ναι,
πώς το λέμε, ρε. Ο Ταμπτάκος. Ναι, οκ, okay, δεν θα βάλει άλλο. Δεν θα βάλει άλλο. Τελειώσαμε, κύριε, τελειώσαμε. Στις 6 το Ουρουγουάι, Σαουδική Αραβία. Ποιοι Ουρουγουάνοι τώρα, βρε, τώρα, βρε. Τα είδαμε τώρα με το αυτό. Το πύρινό μας αεροπλάνο είναι έτοιμο να κατεδαφιστεί πάνω στο γήπεδο του Σότσι. Δεν ξέρω εγώ, Στάλινγκραντού μπορεί να παίζουν. Πόσο θέλω να δω παιχνίδι Ρωσία-Γερμανία, αρέσει. Πόσο θέλω να δω παιχνίδι. Πολύ όμορφα. Θα γίνεται σημειολογία. Σημειολογία, ναι. Θα γίνει ένα χαμό. Υπάρχει πιθανότητα να συναντηθούμε. Προσευχόμαστε όλοι έτσι. Στον πατέρα Παντοκράτορα, στον Πούτιν, στον παγκόσμιο ηγέτη τη πλάση. Ρωσία, Γερμανία θέλουμε να δούμε και φυσικά Αργεντινή, Αγγλία επίση. Και γι' αυτό επίση. Να πάρουμε τη ρεβάν κάποια στιγμή. Ναι, ναι. Ουρουγουάι, θα κερδίσει η Σαουδική Αραβία. Γιατί δεν κατάλαβα. Προφανώ. Γιατί ό,τι και να πούμε. Αυτονόητα πράγματα. Αλλά με τώρα. Είμαστε χαροκαμένοι από αυτό το Μουντιάλ. Νομίζω και πάρα πολλοί κόσμοι. Θα βγουν αυτά. Κάτσε και θα δει τα γίνει. Έτσι, έτσι. Και Ιράν-Ισπανία στις 9. Πανδεσία για ακόμη μία ημέρα. Ποδοσφαιρικά. Να έχει ο κόσμο να απολαμβάνει το καλοκαιράκι. Ο Δημήτρης μας λέει τραγούδι, αλλιώς δεν κλείνεις. Την εκπομπή και το τρίμερο εκδηλώσεων, κυρίες και κύριοι, με την παρουσία του Τωρόντου στα στούντιο του Λίμπερο 107,4. Ήταν χαρά μας που σε φιλοξενήσαμε. Και τις τρεις μέρες έφαγες χωσίδι. Κάτσε να κοιμηθείς, να πιεις σουίς και να φας γιουβαρλάκια. Εντάξει, έφαγα μερέντα. Έφαγα μερέντα με μαγιονέζα, οπότε καλά μου είναι. Είναι δυνατόν, ρε εσύ. Δεν ξέρετε εσείς τώρα από γαστριμαρικές απολαύσεις. Άμα δεν φας μερέντα με μαγιονέζα, δεν ξέρεις εσείς χάνεις από τη ζωή σου. Μάλιστα. Τι να πω τώρα. Μπορούμε καταστάσεις. Έχω φάει εγώ τώρα λαβάς κυρί με μερέντα. Καλό. Ναι, σαν cheesecake, όχι. Καλό. Περνάει σαν γεύση. Απλά να πω ότι την πρώτη μέρα που ήρθα εδώ, ήταν δίπλα μου ένας κύριος ακροατής και μου είπε ότι μοιάζει πολύ με το Λαβρίτη Μαχαιρίτσα. Ο Χριστόφορος, ναι. Ο Χριστόφορος, ναι. Ναι. Με τον οποίο όντως έχουμε πάρα πολλά κοινά στοιχεία, αλλά και οι δύο είμαστε αγέλαστοι, σοβαροφανείς, άνθρωποι της ποιότητας, της κουλτούρας. Αλλά έτσι. Και μπαλαδόφατσες. Ναι, είναι μεγάλη μπαλαδόφατσα ο Λαβρίτης. Ο Λαβρίτης είναι μπαλαδόφατσα ο Λαβρίτης. Ναι, ο παδός Παναθηναϊκού δεν κάνω λάθος. Αν είναι σωστά, χουλιγκάνι, χουλιγκάνι, ψιλοχουλιγκάνι, σωστά, δεν του φαίνεται. Δεν του φαίνεται, αλλά εκεί στο Νότο πολλά μπορεί να συμβούν. Εντάξει, οκ. Έχεις ετοιμάσει δηλαδή για αποχωρισμό Λαβρέντη. Είναι το alter ego μου, κύριε Παρματά. Τι να κάνω, είναι το alter ego μου. Εμείς δεν μπορούμε να επεμβούμε στο... Άνθρωπος της ποιότητας, της κουλτούρας, θα έχουμε πει λίγες φορές. Έτσι, έτσι, έτσι. Να πούμε, να προετοιμάσουμε τον κόσμο ότι το τραγούδι που θα πω θα είναι κατώτερο το αναμενωμένο. Όπως και η εκπομπή ήταν προφανώς ένα κακό κλείσιμο τριλογίας. Τι λες, ήταν για ακόμη μια φορά μια συγκλονιστική εκπομπή, ένα συγκλονιστικό λόγο, επειδή ό,τι και να λες εσύ, μπορεί να έχει ανεβάσει ψηλά τον πύχη πλέον. Αλλά κάναμε το 3-peat νομίζω και καταφέραμε, καταξιωθήκαμε συνειδής του κόσμου. Τι να το ρίξουμε. Να το ρίξουμε, χαμηλώνω μουσική και σε περιμένουμε. Δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε, εγώ το λέω φωνικό. Μην πάει ο νους σου στο κακό, με τον μπαμπάκι θα σφαχτούμε. Όταν σου λέω μπαλαδόφατσα είδες την έκφραση. Με λίγα λόγια ένα νεύμα, με ένα βλέμμα ή χωρίς. Είναι αργά κι ίσως νωρίς να τρέξει μεταξύ μας αίμα. Όχι βία στα γήπεδα, ναι, δεν έτσι. Είναι αγάπη. Δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε. Είναι σου λέω πανικός. Τώρα ένας πανίγει ο καιρός. Κάνω μασάπ. Και θα σου δούμε. Δεν είναι αγάπη. Δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε. Είναι σου λέω πανικός. Ένας μικρός τιτανικός και θα είναι θαύμα αν σωθούμε. Δεν είναι αγάπη. Ξανά έτσι κοιτάνε. Να, 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 να. Σου λέω πανικός. Ένας μικρός τιτανικός και θα είναι θαύμα αν σωθούμε. Δεν είναι αγάπη. Στο βάζω αυτό. Ξεσπρίξουμε κάτι. Έτσι λοιπόν θα αποχαιρετήσουμε τον φίλο μας τον Τωρόντο που ήρθε από την Ιερά Πέτρα τη Μαγευτική. 6 χρόνια έχει αυτός ο άνθρωπος να πάει θάλασσα. Μένει δίπλα, αποκάλυψη τώρα που το έκανε. Αποκάλυψη τώρα. 6 χρόνια και να πάει.
Γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει ρε συγκρότε. Να τα λέμε και αυτά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πανικός, πανικός. Πώς θα αποχαιρετήσεις το λαό σου, τι μήνυμα θέλεις να απευθύνεις? Όχι, όχι βία στα γήπεδα. Λέμε ναι στα γιουβαλάκια με ουίσκι. Λέμε όχι στην αντάξη πραγμάτων. Όχι στους αεροψεκασμούς. Να τα πούμε και αυτά. Πούτιν, άρχοντα, πάρε μας τα υπάρχοντα, σας αγαπώ. Πάρε μας τον τίτλο και φέρ' το στην Ελλάδα, ξεκάθαρα. Έτσι. Και εμείς ευχαριστούμε, ήταν ένα συγκλονιστικό τριήμερο, ένα πάρα πολύ ωραίο τριήμερο. Ευχαριστούμε και όλο τον κόσμο για την ακρόαση, για τη συμμετοχή, για την τροπή που έχει πάρει την τραγουδιστική, που σιγά σιγά αλλάζει, φτιάχνουμε ένα νέο ύφος στα ραδιόφωνα. Κανονικότατα, σε ευχαριστούμε που συμμετέχετε στη χαζομάρα μας. Μας κάνετε πάρα πολύ ευτυχισμένους και τα λέω μέσα από την ψυχή μου αυτό. Πάπε, τώρα χωρίς κάμε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, κι εγώ, κι εγώ. Ήταν τρομερά. Ναι. Ακολουθεί Κωστής Θασαρός μέχρι και τις 10. Ανεβαίνει η αδρεναλίνη. Λίμπερο 107,4. Εμείς τα ξαναλέμε αύριο στις 6. Το ρώτος από το τηλέφωνο. Εμείς θα χωρίσουμε. Κανονικά δε, δεν θα χανόμαστε. Φιλιά, τσάω. Πανηγεί ο καιρός, πανικός, πανικός. Τώρα πανηγεί ο καιρός, πανικός, πανικός. Πανηγεί ο καιρός, πανικός, πανικός. Τώρα πανηγεί ο καιρός, πανικός, πανικός. Τώρα πανηγεί ο καιρός, πανικός, πανικός. Τώρα πανηγεί ο καιρός, πανικός, πανικός.